Το γεροντικόν κατά μετάφραση της μοναχής Θεοδόρας Καμπάκη. Κεφάλαιον ενδέκατον. Πνευματικός αγών. Συνέχεια. Ένας νέος υποτακτικός ρώτησε κάποτε τον Όσιο Ποιμένα: «Τι να κάνω, αβά, που οι δαίμονες δεν πάβουν να με πολεμούν άγρια?» «Εσένα, παιδί μου, πολεμούν οι δαίμονες?» είπε με έκπληξη Όσιος. «Να είσαι βέβαιος πως αυτοί δεν πολεμούν τον άνθρωπο όσο κάνει τα θελήματά του, αλλά αυτά γίνονται δαίμονες και τον πολεμούν καθημερινώς. Ξέρεις με ποιους πολέμησαν οι δαίμονες? Με τον Θεόπτη Μωυσή και τους ομοίους του Αγίους. Όσο προκόβουν οι αγωνιστές», έλεγε η Οσία συγκλητική, «τόσο πολλαπλασιάζονται οι αντίπαλοι τους. Τι να κάνω, αβά, που με πειράζουν τα πάθη και οι δαίμονες?» ρώτησε τον Όσιος Ισόη ένας νέος μοναχός. «Μη λες πως πειράζεσαι από τους δαίμονες, τέκνων», αποκρίθηκε ο γέροντας, «γιατί οι πιο πολλοί πειραζόμεθα από τις κακές μας επιθυμίες». Αρχάριος ακόμη στη μοναχική ζωή, ο Μωυσής ο Αιθίωπς πολεμήθηκε από σαρκική επιθυμία. Πήγε τότε ταραγμένος να εξομολογηθεί στον αβά Ισίδωρο. Ο γέροντας τον άκουσε με συμπάθεια και αφού του έδωσε τις συμβουλές που έπρεπε, του είπε να γυρίσει πίσω το κελί του. Δίσταζε ακόμη, μήπως επιστρέφοντας του ανάψει πάλι η φλόγα της κακής επιθυμίας. Ο αβάς Ισίδωρος τον πήρε από το χέρι και τον ανέβασε σε ένα μικρό δωμάτιο που είχε πάνω από το κελί του. «Κοίταξε εδώ», του είπε δείχνοντάς του προς τη δύση. Είδε τότε ο Μωυσής ένα ολόκληρο στράτευμα από πονηρά πνεύματα με τεντωμένα τόξα έτοιμα για πόλεμο και τρόμαξε. «Κοίταξε τώρα προς την Ανατολή», είπε πάλι ο γέροντας. «Μιλιάδες αγγέλων σε στρατιωτική παράταξη ήσαν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον εχθρό». «Όλοι αυτοί», του είπε ο αβάς Ισίδωρος, «είναι σταλμένοι από το Θεό να βοηθήσουν τον αγωνιστή. Βλέπεις πως οι υπερασπιστές μας είναι πολύ περισσότεροι και ασυγκρίτως ισχυρότεροι από τους εχθρούς μας?» Ο Μωυσής ευχαρίστησε την καρδιά του το Θεό για αυτή την αποκάλυψη και παίρνοντας θάρρος γύρισε στο κελί του να συνεχίσει τον αγώνα του. Ένας άγιος ερημίτης είδε κάποτε τα πονηρά πνεύματα σαν σμήνος από μελίση να περικυκλώνουν τον άνθρωπο για να τον παρασύρουν στο κακό. Κοντά του όμως στεκόταν ο φύλαξ άγγελος της ψυχής του και με γυμνό σπαθί έδιωχνε τα λεμόνια. Ξεκίνησε μια μέρα ο αβάς Μακάριος να πάει όσο μπορούσε πιο βαθιά στην έρημο για προσευχή και πνευματική μελέτη. Στο δρόμο συνάντησε ένα παράξενο πλάσμα, ανεδέστατο στην όψη, φορτωμένο με σωρό μικρά και μεγάλα δοχεία που το καθένα είχε και από ένα φτερό. Παραξενεύτηκε ο γέροντας από την ακαταλόγητη εκείνη μορφή και στάθηκε να την περιεργαστεί. Ο άλλος, φανερά ενοχλημένος, του φώναξε με θυμό: «Τι κάθεσαι και με κοιτάζεις έτσι, μοναχέ? Έχεις καμιά δουλειά στον τόπο τούτο που δεν τόλμησε άνθρωπος ως τώρα να πατήσει το πόδι του?» «Γυρεύω το Θεό παντού», αποκρίθηκε με θάρρος ο Όσιος. «Αλλά εσύ ποιος είσαι? Απόκοσμο μου φαίνεται το παρουσιαστικό σου και το φορτίο σου ακατανόητο». Εκείνος τότε, χωρίς να θέλει, βιάστηκε να ομολογήσει την αλήθεια, σπρωμένος από ακανίκητη δύναμη. «Εδώ βλέπεις, είναι ο διάβολος, και τούτα εδώ τα σύνεργά μου. Μ' αυτά δελεάζω τους ανθρώπους και με ακολουθούν, κάνοντας όλα μου τα θελήματα». Ο αβάς Μακάριος επέμενε να τον ερωτά, μέχρι ότου ο σατανάς αναγκάστηκε να του φανερώσει όλες του τις παγίδες. «Όποιον βρω πρόθυμο στη μελέτη, τον αλήφω με το φτερό από το περιεχόμενο του δοχείου που έχω στο κεφάλι μου. Τον πιάνει αμέσως πονοκέφαλος και αφήνει στη μέση τη μελέτη. Εκείνον που θέλει να γρυπνήσει, παίρνω από το δοχείο που κρέμεται στα βεφά μου, του βάζω λίγο στα μάτια και του φέρνω τόση νύστα που τρέχει ευθύς στο στρώμα. Τα δοχεία που βρίσκονται στα αυτιά μου έχουν συνταγή κατάλληλη για παρακοή. Μ' αυτή κυνηγώ τους υποτακτικούς. Από το περιεχόμενο του δοχείου που κρέμεται στη μύτη μου, δίνω στους νέους για να τους παρασύρω σε σαρκική επιθυμία. Από το δοχείο που βρίσκεται στο στόμα μου, δίνω στους εγκρατείς για να τους προκαλέσω λεμαργία.
σε άλλους πάλι για να τους παρασύρω στην καταλαλιά και στην αισχρολογία. Το λοχείο που φέρνω στο λαιμό μου προξενεί περηφάνεια και υψηλοφροσύνη. Το άλλο που βλέπει στην κοιλιά μου έχει μέσα αναισθησία και ακολασία. Και τα υπόλοιπα φόνο, φόνο, κλόκακα. Μ' αυτά βγάζω τους ανθρώπους από τον ίσιο δρόμο και τους οδηγώ όπου θέλω εγώ, μέχρι ότου τους παρασύρω στην απώλεια. Εσένα όμως δεν κατόρθωσα ούτε μια φορά να σε πλησιάσω, γιατί αδιάκοπα με πολέμας. Ο Αββάς Μακάριος έμεινε κατάπληκτος από τη μεγάλη ποικιλία που είχαν τα διαβολικά τεχνάσματα. Έκανε το σημείο του στάδιο. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού που σε καταργεί διάβολη αμέσου των Αγίων του. Όπως σε φύλαξε εμένα από τις παγίδες σου, ας προφυλάξει κι όλους εκείνους που αγωνίζονται να τηρήσουν τις εντολές του. Καθώς έλεγε αυτά ο Όσιος, ο διάβολος εξαφανίστηκε σαν καπνός από τα μάτια του, ενώ εκείνος συνέχισε το δρόμο του με μεγάλη συλλογή. Τρίτο μέρος. Η κακία εύκολη, η αρετή δύσκολη. Ένας νέος μοναχός είπε περίληπτο στον Όσιο πειμένα. Το σώμα μου, Αββά, έχει ατονίσει πια από την άσκηση, αλλά τα πάθη μου δεν εννοούν να υποχωρήσουν. Τα πάθη, παιδί μου, του αποκρίθηκε ο σοφός πατήρ, μοιάζουν με τα σκληρά αγκάθια που για να τα ξεριζώσεις πρέπει να ματώσουν τα χέρια σου. Ένας από τους αδελφούς της Κίτης είπε στον Αββά Θεόδωρο της Φέρμης πως κάποιος από τους εκεί μοναχούς γύρισε πίσω στον κόσμο. «Απορείς για το εύκολο ξεγλίστρημα», του είπε ο γέροντας, «αυτό είναι τόσο συνηθισμένο. Θαύμασε σαν ακούσεις πως κατόρθωσε να ξεφύγει τελικά από τις παγίδες του διαβόλου. Αυτό είναι το δύσκολο». Ένας άγιος γέροντας έλεγε κάποτε προφητικά για το κατάντημα του υψηλού μοναχικού βίου που στην εποχή του βρισκόταν σε ακμή. «Θα έλθει η εποχή που στα μοναστήρια ανάμεσα στους 100 ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα σώσουν την ψυχή τους. Στους 50 δεν ξέρω αν σωθεί κανείς. Οι μοναχοί στα θλιβερά εκείνα χρόνια θα γεύουν καλοφαγία και θα κοιτάζουν πώς να ικανοποιήσουν τη φιλαρχία και τη φιλαργυρία τους». Άλλοτε πάλι έλεγε, «Αν πας στην έρημο και βρεις μοναχούς που ζουν με άνεση, μη συναναστρέφεσαι μαζί τους. Γίνου φίλος με φτωχό αδελφό που του λείπει συχνά και αυτό το ξερό ψωμί και δεν ρίχνει στον εαυτό του καμιά ανάπαυση. Προτίμησε να ζεις με 2-3 ανθρώπους που έχουν φόβο Θεού παρά με χίλιους που έχουν διώξει το θείο φόβο από την ψυχή τους». Ένας άγιος ερημίτης τα πολύ παλιά χρόνια, ενώ προσευχόταν, έπεσε σε έξτση. Είδε τότε 3 μοναχούς να στέκονται στην όχθη μιας απέραντης λίμνης. Ξάφνου ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό. «Πάρετε πύρινα φτερά και πλησιάστε με». Οι 2 πέταξαν ευθύς με τις πύρινες φτερούλες τους στην άλλη όχθη. Ο τρίτος έμεινε πίσω και παρακαλούσε να του δοθούν φτερά για να πετάξει, γιατί δεν είχε δικά του. Ύστερα από πολλά παρακάλια του δοθήκανε, αλλά δεν ήταν πύρινα. Έτσι με πολύ κόπο, πότε βουτώντας στα νερά και πότε βγαίνοντας στην επιφάνεια, κατόρθωσε στο τέρι να φτάσει κι αυτό στην αντίπερα όχθη. Απόρρισε ο γέροντας για αυτό που έβλεπε μπροστά του. Τότε άκουσε τη φωνή του Θεού να του λέγει. «Οι 2 πρώτοι αντιπροσωπεύουν τις παλαιότερες γενναίες των μοναχών, που έβρισαν εύκολα τη σωτηρία τους, επειδή η καρδιά τους φλεγόταν από θείο έρωτα. Ο τρίτος είναι από τους νεοτέρους που πολύ δύσκολα θα βρουν σωτηρία, γιατί έχει ψυγή η αγάπη τους». Τέταρτο μέρος. Ο χριστιανικό θάρρος. Ξεκίνησε κάποτε ο Αββάς Δανιήλ να επισκεφτεί ένα πνευματικό γέροντα πολύ βαθιά στην έρημο. Τον βρήκε η νύχτα στο δρόμο και επειδή δεν είχε άλλο καταφύγιο, μπήκε σε μια πυραμίδα από εκείνες που υψώνονται στην Αιγυπτιακή πεδιάδα. Διάλεξε ένα κανίο από τα πολλά που βρήκε μέσα, το έβαλε προς κεφάλι και ξάπλωσε να κοιμηθεί. Οι δαίμονες θαύμασαν την τόλμη του και για να τον φοβήσουν άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους. «Έλα μαζί μας στο λουτρό, κυρία», φώναζαν σαν να μιλούσαν σε γυναίκα. «Δεν μπορώ», ακούστηκε γυναικεία τάχα φωνή,
σαν να έβγαινε από το κρανίο που είχε για προσκέφαλο ο Αβάς. Έχω ξένο από πάνω μου. Ο Όσιος όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά έδωσε ένα γερό χτύπημα στο κρανίο λέγοντας: «Αν δεν μπορεί να ησυχάσεις, πήγαινε στο σκότος στο εξώτερο». «Μας νίκησες, μας νίκησες», φώνασαν οι δαίμονες και έφυγαν ντροπιασμένοι. «Γιατί αισθάνε περπατώ μόνο στην έρημο, Αβά», ρώτησε ένας αρχάριος μοναχός κάποιο γέροντα. «Γιατί ζεις ακόμα», του ακρίθηκε εκείνος. «Δεν έχεις νεκρωθεί για τον κόσμο». Κάποιος αναχωρητής βρήκε βαθιά στην έρημο ερήπια παλαιού ιδωλατρικού ναού και αποφάσισε να κατοικήσει εκεί. Την πρώτη νύχτα όμως του επετέθησαν οι δαίμονες για να τον διώξουν. «Φύγε από τον τόπο μας, κακόγερε», του φώναζαν. «Εσείς δεν έχετε τόπος», αποκρίθηκε θαρετά ο ερημίτης. Αφού δεν μπορούσε να τροφοβήσουν διαφορετικά, άρπαξαν τα φοινικόφυλλα που είχε μαζέψει και το εργόχειρό του και τα πετούσαν μακριά. Εκείνος όμως με υπομονή έσκυψε και τα μάζεψε ένα-ένα. Τότε τον πήραν από το χέρι και τον έσαιραν με βία να τον βγάλουν έξω. Μας ανέφτασαν στην έξοδο, αγκάλισε γερά ο αναχωρητής μια κολόνα και φώναξε μόνη τη δύναμη της ψυχής του: «Ιησού, βοήθησέ με». Τότε οι δαίμονες έγιναν αμέσως άφαντοι. Λεπορμένος όπως ήταν από τον αγώνα, ο αναχωρητής άρχισε να κλαίει. «Γιατί κλαίς?», ακούστηκε μια γλυκιά φωνή που γέμισε παρηγοριά την ψυχή του. «Για την κακία των δαιμόνων», είπε εκείνος. «Πώς έχουν εξουσία να μεταχειρίζονται με αυτόν τον τρόπο το πλάσμα σου, Κύριε? Αλλά μόλις με κάλεσες έτρεξα αμέσως να σε βοηθήσω». Ακούοντας αυτά, ο αναχωρητής ευχαρίστησε μόνο του την ψυχή τον Κύριο και έμεινε πια άφοβα σε εκείνο τον τόπο. Πήγαινε συχνά ο διάβολος στη σπηλιά κάποιου ερημίτη για να τον τρομοκρατήσει και να τον κάνει να φύγει από εκεί. Εκείνος όμως όχι μόνο δεν δίλιαζε, αλλά περιφρονούσε το πονηρό πνεύμα. Τώρα ο διάβολος, για να τον παραπλανήσει, του παρουσιάστηκε με τη μορφή του Χριστού. «Είμαι ο Χριστός», του είπε. Ο ερημίτης έκλεισε τα μάτια του. «Γιατί κλείνεις τα μάτια σου?», του φώναξε ο διάβολος ερεθισμένος. «Σου είπα πως είμαι ο Χριστός». «Εγώ δεν θέλω να είδω τον Χριστό σε αυτόν τον κόσμο», αποκρίθηκε ο ερημίτης, κρατώντας ακόμη τα μάτια του κλειστά. Με τη θαρετή απάντηση του ανθρώπου του Θεού, ο διάβολος εξαφανίστηκε και δεν τόλμησε πια να τον πειράξει. Κεφάλαιο 12. Πρώτο μέρος. Αλήθεια. Μοναχός, έλεγε κάποιος από τους παλαιούς πατέρες, σημαίνει στόμα αληθινό, σώμα άγιο και καρδιά καθαρή. Το ψέμα είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του παλαιού ανθρώπου, έλεγε άλλος πατήρ. Η δε αλήθεια του αναγεννημένου με το αίμα του Σωτήρος Χριστού. Ρίζα κάθε καλού έργου ονομάζει την αλήθεια ο ίδιος πατήρ, το δε ψεύδος θάνατο. Ο Αβάς Ισαΐας ο αναχωρητής δίνει την ακόλουθη ορθή συμβουλή: «Μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις ήδη. Μη βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα που έχεις μόνο ακούσει. Συνήθιζε τη γλώσσα σου να λέγει πάντα αλήθεια. Το ψέμα γεννιέται συχνά από την επιθυμία να αρέσουμε στους ανθρώπους και απομακρύνει από την ψυχή το φόβο του Θεού. Το στόμα του ταπεινόφρονος λέγει πάντοτε αλήθεια», γράφει και ο Αβάς Μάρκος ο ασκητής. «Όποιος αντιλέγει στην αλήθεια παίρνει τη θέση του δούλου που ράπησε τον Κύριο». «Αφού το έγινα μοναχός», λέγει ο Αβάς Ανού, «λόγος ψευδής δεν βγήκε από το στόμα. Αυτά τα τρία απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα: πίστη ορθή στην ψυχή, αλήθεια στη γλώσσα και σοφροσύνη στο σώμα». Δεύτερο μέρος. Διδασκαλία. «Για να διδάξει κανείς τον άλλον πρέπει ο ίδιος να είναι υγιής ψυχικά και απαθής», λέγει ο Αβάς Ποιμήν. «Δεν είναι ανάγκη να οικοδομείς το σπίτι του άλλου καταστρέφοντας το δικό σου. Εκείνος που διδάσκει τους άλλους, χωρίς να εφαρμόζει τίποτα από εκείνα που διδάσκει», λέγει πάλι ο ίδιος πατήρ, «μοιάζει με πηγή που ποτίζει και ξεπλένει τα γύρω της, ενώ είναι γεμάτη από κάθε λογιώνα καθαρσία». «Αληθινά σοφός», έλεγε ο Αβάς Υπερέχειος, «είναι εκείνος που διδάσκει όχι με λόγια αλλά με έργα». «Άλλος σοφός πατήρ παρομοιάζει εκείνον που διδάσκει μόνο με λόγια, χωρίς να κάνει έργα,
με δέντρο που έχει φύλλα αλλά δεν έχει καρπούς. Ένας από τους μεγάλους πατέρες της ερήμου έλεγε σε κάποιον γέροντα γείτονά του, που δεχόταν συχνά επισκέπτες και τους δίδασκε: «Πρόσεχε αδερφέ, γιατί το λιχνάρι φωτίζει μεν πολλούς, αλλά συνήθως καίει το στόμα του». Η Ιωσία Θεοδόρα δίνει την ακόλουθη σοφή συμβουλή στους πνευματικούς πατέρες και δασκάλους. Ο προεδρός Σιριδάρ τώρα να απομακρύνει τελείως από τον εαυτό τη φιλαργυρία, την υπερηφάνεια και την καινοδοξία. Να μην παρασύρεται από αλακίες, να μην τον θαμπώνουν τα δώρα. Να διώχνει μακριά το θυμό με την ακροθνία. Να τον χαρακτηρίζει η επιείκεια, η ανεκτικότητα, η φιλοστοργία και η φιλαδελφία. Μα πιο πολύ από κάθε τι άλλο να αποκτήσει βαθιά ταπείνωση. Τρίτο μέρος. Καλή συναναστροφή. Όπως μπαίνει σε νεροπολείο, έλεγε κάποιος γέροντας, και αν ακόμη δεν αγοράσει κανένα άρωμα, βγαίνει έξω γεμάτος ευωδία. Το ίδιο συμβαίνει σε εκείνον που συναστρέφει αγίους ανθρώπους. Παίρνει πάνω του το πνευματικό άρωμα της αρετής των. Τρεις γέροντες είχαν συνήθεια να πηγαίνουν μια φορά το χρόνο στο όρος του Αβά Αντωνίου για να διδάσκονται από το Μέγνο Όσιο. Οι δύο του έκαναν διάφορες ερωτήσεις γύρω από την άσκηση της ψυχής και του σώματος. Έτσι έδιναν αφορμή στον Άγιο να ξεχύνει τον ποταμό της Θείας Σοφίας που τον κατέκτησε. Ο τρίτος άκουγε πάντοτε σιωπηλός, χωρίς να ρωτά. Κάποτε τον ρώτησε ο Όσιος: «Τόσα χρόνια με πια και ποτέ δεν μου έρνες την παραμικρή ερώτηση. Δεν θέλεις να μάθεις τίποτε? Μου αρκεί που σε βλέπω, Αβά, και αυτό ακόμη με έχει πολλά διδάξει», αποκρίθηκε με σεβασμό για. Ο Αβάς Παφνούτιος ασκήτευε σε ένα απόμερο σπήλαιο 12 μίλια μακριά από τη σκήτη των πατέρων. Είχε όμως τη συνήθεια να επισκέπτεται τη σκήτη 2 φορές το μήνα για να ωφελείται από τη διδασκαλία εκείνων. Εντύπωσε μάλιστα βαθιά στη μνήμη του και έλεγε ύστερα στους μαθητές του το λόγο που του έλεγαν συχνότερα οι γέροντες: «Όπου και αν βρεθείς τέκρον, μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλο πρόσωπο, για να έχεις ανάπαυση στην ψυχή. Διαφορετικά σε ξεγελά ο διάβολος να νομίζεις πως είσαι καλύτερος από τους άλλους». Ένας ερημίτης κάποτε νίστεψε συνέχεια 70 εβδομάδες και παρακαλούσε τον Θεό να φανώσει την έννοια κάποιου γραφικού ιτού που δεν μπορούσε να την καταλάβει. Επειδή όμως δεν τη φανέρωσε ο Θεός, είπε μια μέρα στον εαυτό του: «Γιατί να κοπιάζω και να περιμένω άσκοπα? Δεν πάω να ρωτήσω το γείτονά μου γέροντα, ίσως εκείνος να γνωρίζει». Μόλις όμως ξεκίνησε να πάει, του έστειλε ο Θεός άγγελο και του φανέρωσε εκείνο που ζητούσε. «Γιατί τόσο καιρό δεν ερχόσουν?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Για να ταπεινωθείς και να ζητήσεις τη συμβουλή άλλου», αποκρίθηκε ο άγγελος. Πήγε ένα βράδυ βιαστικό στην αλίβα του Αβά Ιωάννου του Κολοβού κάποιος γείτονάς του ερημίτης να του ζητήσει κάτι. Όρθιοι στην πόρτα οι δύο συνασκητές άρχισαν κάποια πνευματική συζήτηση και ξημέρωσε χωρίς να τον καταλάβουν. Ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα τι ήταν προτιμότερο να κάνει: να επισκέπτεται τους πατέρες για να διδάσκεται ή να ησυχάζει στο κελί του. «Η επίσκεψη στους πατέρες», αποκρίθηκε ο γέροντας, «ήταν παλαιά συνήθεια των μοναχών». Τέταρτο μέρος. Η μελέτη των Αγίων Γραφών. «Είδα κάποτε το διάβολο έξω από το κελί του μαθητού μου», έλεγε ένας διορατικός γέρον, «να παραμονεύει. Έριξα τότε μια ματιά μέσα να δω τι έκανε εκείνος. Είχε ανοιχτή εμπρός την Αγία Γραφή και ήταν βυθισμένος στη μελέτη. Μόλις τελείωσε το διάβασμα και έκλεισε το βιβλίο, όρμησε μέσα ο διάβολος να τον πειράξει». Οι ιερείς συγγραφείς της παλαιάς και Καινής Διαθήκης με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος συνέγραψαν βιβλία, έλεγε κάποιος γέροντας. «Οι πατέρες φρόντισαν να εφαρμόσουν στο βίο τους τα γραφόμενα. Η επομένη γενεά τα αποστήθησε. Οι δε νεότεροι τα αντέγραψαν και τα κλείδωσαν στις βιβλιοθήκες». Πήγαν κάποτε με ευχηθούν τον Όσιο Αντώνιο. Μαζί τους ήταν και ο Αβάς Ιωσήφ. Ο Μέγας Πατήρ, για να τους δοκιμάσει, γραφικό ρητό, ερώτησε έναν έναν να υπεί την ερμηνεία του. Άρχισε τότε ο καθένας να το εξηγεί σύμφωνα με τις γνώσεις του. «Δεν το βρήκες», απαντούσε σε όλους όσους. Έφτασε και η σειρά του Αβά Ιωσήφ. «Τι λες εσύ γι' αυτό, Ιωσήφ?», τον ρώτησε ο Μέγας Αντώνιος. «Εγώ δεν γνωρίζω», κρίθηκε εκείνος.
Ο Αββάς Ιωσήφ έδωσε τη σωστή απάντηση, είπε τότε ο Όσιος, θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του. Μαζεύτηκαν κάποτε οι πατέρες της Κήτης να συνομιλήσουν πνευματικά και δυσμόνησαν να καλέσουν τον Αββά Κόπρη. Άρχισαν να συζητούν για το πρόσωπο του Μελχισεδέκ και δεν συμφωνούσαν στις γνώμες. Τότε θυμήθηκαν τον Αββά Κόπρη και έστειλαν να τον φωνάξουν για να πάρουν τη γνώμη του. Σαν άκουσε εκείνος την υπόθεση της διαφωνίας και το θέμα που ήταν για να συζητούν, χτύπησε τρεις φορές το στόμα του και είπε: «Αλλή μόνο σου, καλόγερε, άφησες κατά έρωση εκείνα που γυρεύει από σένα ο Θεός και ψάχνει να δεις αυτά που ποτέ δεν θα σου ζητήσει». Ακούγοντας τα σοφά του λόγια οι άγιοι αίροντες, έφυγαν από τη σύναξη και γύρισαν συλλογισμένοι στα κελιά τους. Κεφάλαιον 13. Πρώτο μέρος. Λογισμοί. Ένας αρχάριος μοναχός ρώτησε κάποιον γέροντα ποιους λογισμούς να κρατήσει τη διάνοιά του και ποιους να απομακρύνει. «Ό,τι σκέπτεται ο άνθρωπος από τον ουρανό και κάτω είναι μάταιο», του αποκρίθηκε ο γέροντας, «και πρέπει να το διώχνει από τη διάνοιά του. Έχε πάντοτε στη σκέψη σου τον Ιησού για να βρεις σωτηρία». Κάποιος άλλος αδελφός εμπιστεύτηκε με λύπη στον Όσιο Σισόη πως μόνο που αγωνίζεται σκληρά δεν μπορούσε να ελευθερωθεί από τα πάθη του. «Πώς να ελευθερωθείς από αυτά, παιδί μου», το αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, «αφού διέτους, δηλαδή τους κακούς λογισμούς, δώσε τους πίσω την εγγύηση και αυτοίς θα αναχωρήσουν». «Δεν είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος για τους λογισμούς που τον προσβάλλουν», διδάσκει σοφός πατήρ, «αλλά γιατί τους κρατεί και κάνει συγκατάθεση. Μπορεί κανείς από τους λογισμούς να αναβαγίσει και από αυτούς πάλι να στεφανωθεί». «Όταν με πολεμούν πονηροί λογισμοί», έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, «κάνω ό,τι θα έκανε ο διαβάτης που θα έβλεπε ξαφνικά στην ερημιά που περπατεί να τον κυνηγά κάποιο θείο. Βρίσκει ένα δέντρο και σκαρφαλώνει πάνω για να σωθεί. Και εγώ καταφεύγω στον Θεό με την προσευχή και γλιτώνω από την επίθεσή των». Βασάνιζαν κάποτε για πολύ καιρό οι λογισμοί του τον Αββά Γελάσιο να φύγει από το κελί του και να πάει να μείνει πολύ βαθιά στην έρημο. Αφού είδε πως μόλι τη γενναία αντίσταση δεν υποχωρούσαν, είπε ένα βράδυ στο μαθητή του: «Ό,τι και αν με ειδείς να κάνω άδειο, μην παραξενευτείς ούτε να μου λύσεις καθόλου». Την άλλη μέρα μόλι ξημέρωσε, πήρε τον αυδί του και άρχισε να πηγαίνει πέρα δόθε μέσα στη μικρή αυλή του. Σαν κουραζόταν, καθόταν λίγο και πάλι άρχισε το περπάτημα. Αυτό έγινε ολόκληρη την ημέρα. Σαν βράδυσε, είπε στο λογισμό του: «Όποιος δεν τρώγει ψωμί, χορταίνει με αγριόχορτα. Εσύ όμως που είσαι γέρος και ασθενικός, φάγε λίγα λάχανα». Έκοψε μερικά λαχανόφυλλα που είχε στο μικρό του περιβόλι και αφού τα έφαγε, είπε πάλι στον εαυτό του: «Βαθιά στην έρημο δεν βρίσκει στέγη». Έτσι ξάπλωσε κραγής έξω από το κελί του και κοιμήθηκε. Την άλλη μέρα, καθώς και την τρίτη, έκανε τα ίδια. Μα τόσο πέρασε τελείως τις δυνάμεις του. Το είπε αυστηρά στον εαυτό του, επιτιμώντας το λογισμό που τον βασάνισε: «Αφού δεν έχεις δύναμη να κάνεις τα έργα της ερήμου, τι ζητάς αναχώρηση? Κάθισε υπομονετικά στο κελί σου και κλαίγε τις αμαρτίες σου για να σωθείς». Πηγαίνοντας κάποτε να επισκεφτεί μια σκήτη ο Όσιος Μακάριος, συνάντησε στον δρόμο το διάβολο φορτωμένο με ένα παράξενο φορτίο να πηγαίνει και εκεί ως προς τα εκεί. «Για πού?» τον ρώτησε ο Όσιος. «Πάω να βάλω λογισμούς στους μοναχούς», αποκρίθηκε. «Και τι είναι αυτά που παλάς μαζί σου?» «Τα γεύματα που θα τους προσφέρω». «Τόσα πολλά?» απόρρισε ο Όσιος. «Βέβαια. Αν δεν ικανοποιούνται με το ένα, έχω άλλο έτοιμο. Και αν δεν τους αρέσει και αυτό τους, ένα απ' όλα θα είναι γούστου τους». «Έχεις πολλούς εκεί που σε ακολουθούνε?» ρώτησε με φρίκι ο Αββάς. «Όχι», αναγκάστηκε να ομολογήσει ο διάβολος. «Οι περισσότεροι έχουν αγρή όμως και ένα καλό φίλο». «Πώς ονομάζεται?» ρώτησε με ενδιαφέρον ο Όσιος. «Θεόπεμπτος», αποκρίθηκε ο διάβολος και τράβηξε βιαστικό στο δρόμο του. Συλλογισμένος από όσα άκουσε ο Αββάς Μακάριος, ανέβηκε στη σκήτη. Οι αδελφοί του έκαναν θερμή υποδοχή και καθένας φιλοτιμήθηκε να τον προσκαλέσει στην καλύβα του. Ο Όσιος όμως ζήτησε τον Θεόπεμπτο και τον παρατήσει. Σαν έφτασαν στο κελί του, τον ρώτησε πώς περνούσε. «Καλά με την ευχή σου, Αββά», αποκρίθηκε εκείνος.
Δε σε πειράζουν λογισμοί. Ο Θεόπιτος δίστασε λίγο, ντρεπόταν να φανερώσει τον Όσιο πως δεχόταν ακαθάρτους λογισμούς. Καλά πηγαίνω, ψιθύρισε, προσπαθώντας να φανεί αδιάφορος. Αχ, αδελφέ μου, αναστένεσε βαθιά ο Όσιος. Εγώ τόσα χρόνια ασκητής και γιασμένος πια, πειράζομαι από σαρκικούς λογισμούς και ας με τιμούν οι άνθρωποι. Ο Θεόπιτος πήρε θάρρος από τα λόγια του Οσίου και του φανέρωσε το δικό του πόλεμο. Εκείνος τότε τον συμβούλεψε πως να αντιστέκεται στους κακούς λογισμούς, αφού του έδωσε τον κανόνα που έπρεπε, έφυγε να γυρίσει το κερί του. Στον δρόμο βρήκε πάλι το διάβολο, τώρα πολύ κατσουφιασμένο. «Τι ωραία!» τον ρώτησε ο Αβάς. «Πολύ άσχημα!» αποκρίθηκε εκείνος. «Όλοι οι μοναχοί μου εναντιώνονται, πιο πολύ ο παλιός μου φίλος. Γι' αυτό κι εγώ ορκίστηκα να τους αφήσω πολύ καιρό απείραχτους, για να γίνουν αμέριμνοι σαν πρώτα». Έφρυξε Όσιος με την πανουργία του διαβόλου και παρακάλεσε θερμά τον Κύριο να προφυλάει από αυτή το ποίμνιό του. Δεύτερο μέρος. Εξομολόγησης. Με τίποτε άλλο δεν χαίρεται τόσο ο διάβολος όσο με το μοναχό που κρύβει στην εξομολόγηση τους λογισμούς του, έλεγε κάποιος γέροντας. Αν ενοχλείσαι από πονηρούς λογισμούς, συμβουλεύει άλλος πατήρ, φανέρωσέ τους την εξομολόγηση για να απαλλαγείς γρήγορα από αυτούς. Όπως το φίδι εξαφανίζεται μόλις βγει από τη φωλιά του, έτσι χάνεται και ο κακός λογισμός μόλις εξαγορευτεί. Ένας αδελφός πειραζόταν από σαρκική επιθυμία. Πολλά χρόνια κοπίαζε μόνος του, αλλά δεν έβλεπε ωφέλεια στον εαυτό του. Για να νικήσει τέλος το πάθος του, στάθηκε μια Κυριακή στη μέση της εκκλησίας, ύστερα από τη λειτουργία, και είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους τους μοναχούς: «Προσευχηθείτε για μένα, αδελφοί, να με λεήσει ο Θεός, γιατί 14 ολόκληρα χρόνια έχω πόλεμο στη σάρκα». Λέγοντας αυτά, αισθάνθηκε αμέσως να ελευθερώνεται από το πάθος. Ό,τι δεν έκανε χρόνων κόπος και άσκησης, το κατόρθωσε σε μια στιγμή εξομολόγησης. Όταν ήμουν νέος, διηγείτο μια μέρα στους μαθητές του ένας από τους μεγάλους πατέρες της ερήμου, πολεμήθηκα από κάποιο πάθος ψυχικό. Άκουγα συχνά τους αδελφούς να λένε πως ο Αββάς Ζήνων ήταν καλός πνευματικός και ωφελούσε πολύ με τις συμβουλές του όσους εξομολογούνται αυτόν. Σκέφτηκα πολλές φορές να πάω κι εγώ να εξομολογηθώ το πάθος μου, αλλά με εμπόδισε η ντροπή. «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», μου έλεγε ο λογισμός μου. «Γιατί λοιπόν να φανερώνεις και σε άλλους τα κρυφά σου?» Άλλοτε πάλι, που ξεκινούσα με την απόφαση να εξομολογηθώ, ένιωθα ανακούφιση από τον πόλεμο, τέχνασμα και αυτό του διαβόλου, για να με εμποδίσει από τη μοναδική γιατριά. Είχα πάει πολλές φορές στο κελί του γέροντα, μα πάντα γύριζα πίσω άπρακτος. Εκείνος με καταλάβαινε, αλλά περίμενε να ταπεινωθώ και να ομολογήσω μόνο στο πάθος μου. Ίσως να μου έκανε και πολύ προσευχή, γιατί μια μέρα που πολεμήθηκα πολύ είπα στον εαυτό μου: «Έχεις ταλέπορε κοντά σου το γιατρό και μένεις ακόμη αγιάτρευτος, ενώ τόσοι και τόσοι έρχονται από μακριά και ωφελούνται». Έτσι λύγησε η καρδιά μου και ξεκίνησα με την απόφαση να εξομολογηθώ χωρίς αναβολή. Από το δρόμο όμως άρχισαν πάλι δισταγμοί. «Αν βρω μόνο του το γέροντα, θα υπώ πως είναι θέλημα Θεού να εξομολογηθώ και θα τα φανερώσω όλα. Αν όμως έχει επισκέπτες, θα γυρίσω πίσω και δεν θα εξομολογηθώ ποτέ». Βρήκα μόνο του το γέροντα. Με υποδέχτηκε όπως πάντα με μεγάλη καλοσύνη. Με έβαλε να καθίσω κοντά του και μου έδωσε χρήσιμες συμβουλές. Όταν έπαψε και εκείνος να μιλά, σηκώθηκα να φύγω. Σηκώθηκε και εκείνος να συνοδέψει ως την πόρτα και πήγαινε μπροστά. Τον ακολουθούσα με αργό βήμα. Ήμουν αξιοθρύνητος από την πάλη που γινόταν μέσα. Γύρισε μια στιγμή το κεφάλι του γέροντας και βλέποντάς με να βασανίζομαι έτσι, με λυπήθηκε. Ήρθε κοντά μου και ακουμπώντας το ευλογημένο χέρι του στο στήθος μου, μου είπε με συμπάθεια: «Τι έχεις, παιδί μου, και βασανίζεσαι? Φανέρωσε τον πόνο σου. Άνθρωπος ομοιοπαθής είμαι κι εγώ». Νόμιζα τη στιγμή εκείνη πως η καρδιά μου. Έπεσα στα πόδια του και τα έβρεξα με τα δάκρυά μου. «Ελέη», του έλεγα ανάμεσα στα αναπηλητά μου, «πες μου τι έχεις».
Δεν καταλαβαίνεις τάχα, Αβά, γιατί βασανίζομαι. Εσύ ο ίδιος πρέπει να το φανερώσεις για να βρεις ανακούφιση. Με πολλή συστολή εξομολογήθηκα το πάθος μου. Γιατί τόσο καιρό δεν μου το φανέρωσες, μου είπε με συμπόνια. Δεν είναι 3 τώρα χρόνια που έρχεσαι εδώ με αυτούς τους λογισμούς και διστάζεις να τους εξομολογηθείς. Ναι, Αβά, του είπα, αλλά βοήθησέ με για την αγάπη του Κυρίου. Με σήκωσε πάνω με καλοσύνη. Δεν είναι τίποτε, μου είπε, θα περάσει. Μην παραμελείς την προσευχή σου και μην αφήσεις το λογισμό σου να κρακρίνει άλλον άνθρωπο. Γύρισα στο κελί μου με λαφρωμένη καρδιά. Είχα απαλλαχθεί από το πάθος. Ένας πολεμήθηκε από σαρκική επιθυμία και πήγε να εξομολογηθεί σε κάποιο γέροντα ερημίτη. Εκείνος όμως, ασυνήθιστος να δέχεται από άλλους λογισμούς, μόλις άκουσε την εξομολόγηση του νέου, ταράχτηκε, αγανάκτησε και τον έλεγε ανάξιο του μοναχικού βίου. Ο μοναχός έχασε τελείως το θάρρος του, ακούοντας τον ερημίτη να εκφράζεται έτσι. Έπεσε σε απόγνωση και αποφάσισε να γυρίσει πίσω στον κόσμο. Στο δρόμο συνάντησε τον Αβά Απολό, που είχε φήμη εμπείρου πνευματικού. Με μια ματιά που το έριξε ο γέροντας, κατάλαβε την ταραχή της ψυχής του. «Γιατί είσαι θλιμμένος, τέκνον μου», τον ρώτησε με καλοσύνη. Ο αδερφός δεν έδωσε απόξη. Ο Αβάς Απολός όμως επέμενε να τον ερωτά με τόσο ενδιαφέρον που στο τέλος λύγησε και το εξομολογήθηκε τον πόλεμό του και την απελπισία που του είχαν φέρει τα λόγια του ερημίτη. «Γιατί απελπίζεσαι, παιδί μου», του είπε τότε ο γέροντας. «Εγώ σε αυτή την ηλικία ακόμη πειράζομαι από τέτοιες επιθυμίες. Γύρισε πίσω στο κελί σου και συνέχισε με θάρρος τον αγώνα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού δεν θα σε αφήσει αβοήθητο». Τα παρηγορητικά λόγια του καλού πνευματικού ιατρού αναπτέρωσαν τις ελπίδες του απελπισμένου. Γύρισε στο κελί του αποφασισμένο να συνεχίσει τον αγώνα του, ώσπου να τον επισκεφθεί η χάρις για να τον απαλλάξει από τον πόλεμό του. Αφού πρόλαβε την καταστροφή του νέου, θέλησε ο Αβάς Απολός να διορθώσει και του ερημίτη την απειρία. Πήγε έξω από το κελί του και προσευχήθηκε στο Θεό να παραχωρήσει να έλθει και σε αυτόν ο ίδιος πόλεμος. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του και είδε μπροστά του έναν πανύψηλο αράπη να ρίχνει βέλη πύρινα εναντίον του γέρου ερημίτη. Εκείνος παρευθύς άφησε να στριφογυρίζει σαν μεθυσμένος από την άλογη επιθυμία. Άπειρος καθώς ήταν σε παρόμοιο αγώνα, συγχύστηκε και μην μπορώντας πολύ να αντέξει, πήρε τον ίδιο δρόμο για την πολιτεία που πριν από λίγο είχε τραβήξει ο νέος. Ο Αβάς Απολός όμως τον πρόφθασε. «Πού πηγαίνεις τόσο συγχυσμένος, αδελφέ», τον ρώτησε. Εκείνος από την τροπή δεν σήκωνε κεφάλι να απαντήσει. «Γύρισε στο κελί σου», του είπε τότε επιτιμητικά ο γέροντας, «και έχει τον εαυτό σου αγνοημένο από τον διάβολο. Δεν σου δόθηκε ευκαιρία να παλέψεις μαζί του. Γι' αυτό ούτε μια ημέρας πειρασμό δεν κατόρθωσες να υπομείνεις. Και άλλη φορά μην επιχειρήσεις να συμβουλέψεις άλλους, αφού ο ίδιος είσαι άπειρος και αδίδαχτος». Αφού τον συμβούλεψε όσο έπρεπε, έκανε προσευχή στον Κύριο γέροντας και ευθύς απαλλάχθη από τον πόλεμο ο ερημίτης. «Πήγε τώρα στο κελί σου», του είπε, «και παρακάλεσε το Θεό να σου χαρίζει σύνεση. Σε πρόσωπο όπου η συνείδησή σου δεν σε πληροφορεί», συμβουλεύει ο Αβάς Ποιμήν, «μην εμπιστεύεσαι την εξομολόγησή σου». Τρίτο μέρος. Ειρηνοποί. Μια χειμωνιάτικη νύχτα αναγκάστηκα να γρυπνήσουν οι αδελφοί ενός μοναστηριού και να τελειώσουν μια βιαστική δουλειά. Ένας από αυτούς, πολύ ασθενικός στο σώμα, τόσο υπόφερε από το κρύο που τον έπιασαν δυνατά ρίγη. Άφησε τότε τη δουλειά και γύρισε στο κελί του. Κάποιος άλλος όμως αγανάκτησε γι' αυτό, άρχισε να γονγκίζει, ώσπου εξανάγκασε τους υπόλοιπους να στήσω τον άρρωστο. Ο αδελφός που πήγε για αυτή τη δουλειά τον βρήκε σε κακή κατάσταση και τον λυπήθηκε. «Με έστειλαν οι αδελφοί να ειδώ πως είσαι», του είπε με καλοσύνη. «Όσο για τη δουλειά μη στενοχωρήσε, εμείς θα την τελειώσουμε». «Ο Θεός να ανταμείψει τους σκόπους σας», είπε εκείνος με ευγνωμοσύνη. «Επιθυμούσα πολύ να κοπιάσω μαζί σας, αλλά με εμποδίζει η αρρώστια μου». Γύρισε ο αδελφός και είπε στους άλλους τα λόγια του αρρώστου, βεβαιώνοντάς τους πως πραγματικά υπέφερε. Έτσι, με τη μεσολάβηση του διακριτικού αδελφού, δεν έχασαν την ειρήνη της ψυχής των.
Δύο συνασκητές βρίσκονταν σε ψυχρότητα μεταξύ τους από κάποια παρεξήγηση. Κάποτε αρρώστησε ο ένας και πήγε κάποιος να τον επισκεφτεί. Του εμπιστεύτηκε τότε ο άρρωστος πως ήταν ψυχραμένος με τον συνασκητή του και τον παράξενε να συμφιλειωθούν, γιατί φοβόταν μην το βρει έτσι ο θάνατος. Γυρίζοντας πίσω στο κελί του ο αδελφός, παρακαλούσε τον Θεό να τον φωτίσει να χειριστεί σωστά την υπόθεση, για να μην προξενήσει περισσότερη βράβη παρά ωφέλεια. Μόλις έφτασε, οικονόμησε ο Θεός να του πάει κάποιος φίλος του ένα καλαθάκι σίκα. Διάλεξε τα ωραιότερα και χωρίς να χάσει καιρό, σηκώθηκε και τα πήγε στο συνασκητή του αρρώστου. «Αβά», του είπε, «αυτά σου τα στέλνει ο Δίνα γέροντας». Ο Αβάς απόρρισε. «Σε μέρα τα έστειλε». «Ναι», είπε ο αδελφός. Εκείνος τα δέχτηκε συγκινημένος και ευχαρίστησε τον αδελφό. Ευχαριστημένος ο ειρηνοποιός από την πρώτη επιτυχία, επήγε τα υπόλοιπα σίκα στον άρρωστο. «Σου τα στέλνει ο συνασκητής σου», του είπε. «Τι λες λοιπόν, συμφιλειωθήκαμε», είπε με χαρά ο ασκητής. «Ναι, Αβά, με την ευχή σου», αποκρίθηκε ο αδελφός. «Δόξα το Θεό», έκανε ενθουσιασμένος εκείνος. Έτσι, με λίγα σίκα, συμφιλειώθηκαν οι συνασκητές από τη σύνεση του αδελφού. Τέταρτο μέρος, ιεροσύνη. Αποφάσισαν κάποτε οι γέροντες της Σκήτη να κάνουν πρεσβύτερο τον Αβά Ισαάκ. Μόλις το έμαθε εκείνος, έφυγε κρυφά και κρύφτηκε σε ένα χωράφι κοντά στο δρόμο που οδηγούσε στην πόλη. Οι γέροντες τον κυνήγησαν και όταν έφτασαν σε εκείνο το χωράφι, στάθηκαν να ξεκουραστούν και άφησαν το ζώο που είχαν μαζί τους να βοσκήσει. Εκείνο τότε, οδηγημένο από τη θεία πρόνοια, πήγε και στάθηκε κοντά στο θάμνο που ήταν κρυμμένος ο Αβάς. Όταν πήγαν οι γέροντες να το πάρουν, είδαν τον Ισαάκ. Αποφάσισαν τότε να τον δέσουν και να τον οδηγήσουν δια της βίας πίσω στη Σκήτη. Εκείνος όμως δεν τους άφησε. «Αν και είμαι ανάξιος για αυτό το υψηλό αξίωμα», τους είπε, «δεν φεύγω πια, γιατί βλέπω πως είναι θέλημα Θεού να το δεχτώ. Όπου και αν πάω, δεν θα το αποφύγω». Ένας επίσκοπος κάποτε, περιοδεύοντας τα χωριά της επαρχίας του, έφτασε σε ένα πολύ μακρινό μικρό χωριουδάκι. Ζήτησε να ειδεί τον ιερέα. Ύστερα από αρκετή ώρα παρουσιάστηκε μπροστά του ένας απλοϊκός χωρικός που μόλις είχε γυρίσει από το χωράφι και φορούσε τα ρούχα της δουλειάς. Ήταν ο ιερέας του χωριού. Ο επίσκοπος δεν έμεινε ικανοποιημένος. Ήθελε πιο ευπαρουσίαστο τον λειτουργό του υψίστου. Η άλλη μέρα ήταν Κυριακή. Ο ιερέας ετοιμάστηκε να λειτουργήσει και ο επίσκοπος δεν τον άφηνε από τα μάτια του. Ήθελε να τα παρακολουθήσει όλα. Θα έβρισκε ίσως πολλά σφάλματα στον άκο. Παράδοξο όμως. Από τη στιγμή που άρχισε η θεία λειτουργία, ο ιερεύς κυκλώθηκε από ένα ουράνιο φως που τον θέρμενε και τον λάμπρινε χωρίς να τον καίει. Και αυτό κράτησε ως το τέλος της λειτουργίας. Αφού μοίρασε ο ιερεύς το αντίδωρο στους χωρικούς, τον φώναξε στο Άγιο Βήμα ο επίσκοπος και πέφτοντας τα γόνατα του ζήτησε να τον ευλογήσει. Ο απλοϊκός ιερεύς άστησε. «Πώς είναι δυνατόν ο ανώτερος νεότερό του, εσύ ευλόγησέ με, Άγιε Δέσποτα? Αδύνατο να ευλογήσω εκείνον που στέκεται μέσα σε θεϊκή φλόγα και προσφέρει την ανέμακτη θυσία. Το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται. Υπάρχει τάχα, Άγιε Δέσποτα, επίσκοπος ή πρεσβύτερος και διάκονος ακόμη, που να πλησιάζει το Άγιο Θυσιαστήριο και να μην περικυκλώνεται από ουράνιο φως?» είπε με απορία ο απλοϊκός ιερεύς. Τι να απαντήσει ο επίσκοπος σε εκείνον που έβλεπε το υπερφυσικό σαν το φυσικότερο πράγμα του κόσμου? Θαύμασε την καθαρότητα της καρδιάς του και έφυγε από το μικρό χωριό ωφελημένος. Κεφάλαιον 14. Πρώτο μέρος. Υπερηφάνεια. Ένας μοναχός εξομολογήθηκε σε κάποιο γέροντα πως πειραζόταν από λογισμούς υπερηφανίας. «Να σου υπό, παιδί μου, δεν έχεις κι άδικο να υπερηφανεύεσαι», το αποκρίθηκε εκείνος. «Εσύ δεν δημιούργησες τον ουρανό και τη γη?» Ντροπιασμένος ο αδελφός από τα λόγια του γέροντος, έβαλε μετάνοια και είπε: «Συγχώρησέ με, Αβά, δεν σκέφτηκα ποτέ πως έκανα τίποτε τέτοιο. Αν ο δημιουργός του ουρανού και της γης έζησε ταπεινά σε αυτόν τον κόσμο, σύ ο πυλός τολμάς να υπερηφανευτείς, ποιο είναι το έργο σου, ταλέπορε?»
του είπε τότε αυστηρά ο σοφός γέροντας. Ο υπερήφανος, γράφει ο Αντίοχος, μοιάζει μάκαρπο δέντρο και άριζο, που δεν μπορεί να αντισταθεί στο παραμικρό φύσημα του ανέμου. Όσο η προσευχή του ταπεινού ευχαριστεί το Θεό, τόσο τον παροργίζει η δέηση του υπερηφάνου. Κάποιος αρχάριος μοναχός από τη Θηβαΐδα, χωρίς να συμβουλευτεί κανένα, έκανε υπερβολικές ασκήσεις. Γρήγορα όμως κυριεύτηκε απολογισμούς υπερηφανίας. Έφτασε σε μεγάλα μέτρα, του ψιθύρισε ο διάβολος, που άλλος κανένας δεν μπορεί να φτάσει σε τόσο λίγο χρόνο. Σου αξίζει να πάρεις το χάρισμα των θαυμάτων και να δοξάζεται εξαιτίας ο ουράνιος πατήρ. Παρακαλούσε λοιπόν στην προσευχή του το Θεό να του δώσει αυτό το χάρισμα. Μια μέρα σκέφτηκε να συμβουλευτεί το γείτονά του αναχωρητή, ένα πολύ διακριτικό και άγιο γέροντα. Ήταν οικονομία Θεού για να μην χάσει τους σκόπους του. Του φανέρωσε τις σκέψεις του και την προσευχή που έκανε για να τον αξιώσει ο Θεός να κάνει θαύματα. Ύστερα τον παρακάλεσε να τον συμβουλέψει. Ο γέροντας τον άκουγε συλλογισμένος. Κατάλαβε ευθύς την αρρώστια από την οποία έπασχε η ψυχή του αδελφού, αλλά σώπαινε. Εκείνος πάλι εξακολουθούσε να τον παρακαλεί να του υπεί τη γνώμη του και να του δώσει. Αφού έμεινε πολλή ώρα σιωπηλός ο γέροντας, τέλος αποφάσισε να μιλήσει. «Διστάζω τέκνον να σε συμβουλέψω», του είπε, «γιατί είμαι βέβαιος πως δεν θα θελήσεις να μ' ακούσεις». Ο αδελφός τότε έδωσε υπόσχεση πως θα έκανε ό,τι του έλεγε ο γέροντας, σαν του το έλεγε ο ίδιος ο Θεός. «Πάρε αυτά τα νομίσματα», του είπε τότε εκείνος, και του έδωσε λίγα χρήματα που είχε από το εργόχειρό του. «Κατέβασε στην πόλη και αγόρασε 10 λίτρες κρέας, 10 ψωμιά και 10 λίτρες κρασί». Ο αδελφός απόρρισε. «Τι τα ήθελε όλα αυτά ο αναχωρητής?» Μα δεν μπορούσε να αρνηθεί, γιατί είχε δώσει υπόσχεση να τον υπακούσει. Έφυγε στενοχωρημένος. Πώς να πήγαινε μοναχός αυτός να αγοράσει κρασί και κρέας? Τι θα λέγανε εις βάρος του οι άνθρωποι? Με πολλή ντροπή έκανε τα παράδοξα ψώνια και τα πήγε στον αναχωρητή. «Μου έδωσες υπόσχεση», του θύμισε εκείνος, «πως θα κάνεις ό,τι σου είπω». Ο νέος είχε ήδη μετανοήσει για την υπόσχεση, μα τώρα πια δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. «Πάρε αυτά τα τρόφιμα στο κελί σου», τον πρόσταξε ο γέροντας, «και τρώγε κάθε μέρα ένα ψωμί, 1 λίτρα κρέας και πίνε άλλη 1 κρασί. Όταν τελειώσουν, έλα πάλι να με είδεις». Απαρηγόρητος ο αδελφός γύρισε στο κελί του. Ύστερα από τόση νηστεία να καταντήσει να τρώει κρέας και να πίνει κρασί, «γιατί μου κάνει αυτό ο γέροντας?» συλλογιζόταν. Του ερχόταν η επιθυμία να παρακούσει, αλλά τον συγκρατούσε η υπόσχεση που είχε δώσει, χωρίς να τον βιάσει κανείς. Όταν έφτανε η ώρα να φάγει, έβρεχε το ψωμί του με τα δάκρυά του. Έλεγε τον εαυτό του άθλιο και αμαρτωλό και θεωρούσε όλα αυτά εγκατάλειψη Θεού. Βλέποντας ο Θεός την ταπεινοσύνη του, τον φώτισε να καταλάβει από πού ήρθε η τιμωρία. Ύστερα από 10 ημέρες πήγε πολύ συντριμμένος στον Άγιο Γέροντα. Απόρρισε εκείνος όταν τον είχε χλωμό και αδύνατο παρόλη την καλοφαγία. «Παιδί μου», του είπε με πολύ καλοσύνη, «ευχαρίστησε το φιλάνθρωπο Θεό που δεν άφησε το πνεύμα της υπερηφανίας να σε κυριέψει και να σε οδηγήσει στην καταστροφή. Ο διάβολος έχει αυτό το τέχνασμα πρόχειρο. Όταν δεν κατορθώσει να ρίξει τον αγωνιστή σε αμέλεια και οκνηρία, τον ρίχνει σε υπερβολές για να τον παραδώσει ύστερα εχμάλωτο στην υπερηφάνεια. Και τώρα θα σου φανερώσω τι είδα όταν πρωτοήρθες εδώ. 2 δαίμονες με μορφή πιθήκων σε ακολουθούσαν και καθένας προσπαθούσε να σε τραβήξει με το μέρος του. Ήσαν τα πνεύματα της καινοδοξίας και της υπερηφανίας. Τώρα έχουν εξαφανιστεί. Αντί λοιπόν να ζητάς από το Θεό να κάνεις θαύματα, που δεν είναι τόσο σημαντικό, να τον ευχαριστείς που σε απάλλαξε από τις παγίδες του διαβόλου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και ωφελημότερο θαύμα». Ο αδελφός ευχαρίστησε τον γέροντα για τις καλές του συμβουλές και γύρισε στο κελί του διορθωμένος. Δεύτερο μέρος. Καινοδοξία. Το πάθος της καινοδοξίας, γράφει Όσιος Κασιανός, είναι λεπτότατο και ποικιλόμορφο, γι' αυτό δυσκολεύεται ο άνθρωπος να το καταλάβει. Των άλλων παθών οι προσβολές είναι πιο φανερές και διορθώνονται ευκολότερα με την προσοχή και την προσευχή. Ενώ η καινοδοξία δύσκολα εξαλείφεται, δίνει το παρόν σε όλες τις εργασίες.
εκδηλώνεται με διάφορα σχήματα και επιτιδεύματα στη φωνή, στα λόγια, στις πράξεις. Νοθεύει την αγρυπνία, την νηστεία, την προσευχή, την ανάγνωση, την ησυχία, τη μακροθυμία και όλες τις άλλες αρετές. Όποιον δεν κατορθώσει ο διάβολος να παρασύρει στην καινοδοξία με τα πλούσια και πολυτελή ενδύματα, τον εξαπατά με τα φτωχά και την ποτένια. Εκείνον που δεν μπορεί να πολεμήσει με τις τιμές και τους επένους, τον πείθει να νομίζει πως έγινε σπουδαίος γιατί υπομένει ατιμίες. Όποιον δεν κατορθώνει να τον κάνει να καινοδοξεί με τα σοφά του λόγια, τον ρίχνει με τη σιωπή και ησυχία. Άλλον με την νηστεία, με την άσκηση και με οποιαδήποτε άλλη αρετή. Κάθε εργασία πνευματική δίνει αφορμή στον πονηρό αυτό δαίμονα να πειράξει τον άνθρωπον. Κάποιος γέροντας πήγε μια μέρα να επισκεφτεί ένα νέο μοναχό που πριν λίγο καιρό είχε εγκατασταθεί σε ένα γειτονικό κελί. Όταν πλησίασε τον άκουσε να μιλάει δυνατά. Νόμιζε πως διάβαζε και στάθηκε να ακούσει. Ο δυστυχισμένος που είχε εξαπατηθεί από το δαίμονα της καινοδοξίας που αυτοχειροτονείται ο διάκονος και τη στιγμή εκείνη έδινε την απόλυση στους κατηχουμένους που έβλεπε μπροστά του με τη φαντασία του. Ακούοντας αυτά ο γέροντας έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα στο κελί του μοναχού χωρίς να χτυπήσει. Σαστισμένος εκείνος σηκώθηκε να τον υποδεχτεί και τον ρώτησε ανήσυχος αν περίμενε πολύ ώρα έξω. «Μόλις πρόλαβα την απόλυση», του αποκρίθηκε αδιάφορα τάχο ο γέροντας. Καταντροπιασμένος ο καινόδοξος μοναχός έπεσε στα πόδια του γέροντος και αφού εξομολογήθηκε τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για αυτόν να απαλλαγεί από το καταραμένο πάθος της καινοδοξίας που τόσο τον βασάνιζε και στην έρημο ακόμη μακριά από τις αφορμές του κόσμου. Έλεγαν οι γέροντες πως από όλους τους πατέρες της ερήμου, ο Όσιος Αρσένιος και ο Αβάς Θεόδωρος της Πέρμης φοντάν τη δόξα των ανθρώπων. Και ο μεν Αρσένιος σπανιότατα και με δυσκολία συζητούσε με άνθρωπο. Ο δε Θεόδωρος συζητούσε μεν, αλλά τα λόγια του έβγαιναν κοφτά σαν μαχαίρι. Οι παλαιοί πατέρες, έλεγε κάποιος γέροντας, όταν γινόταν γνωστοί στους άλλους η πνευματική τους εργασία, δεν την έβλεπαν σαν αρετή, αλλά σαν αμαρτία. Η ανθρωπαρέσια, λέγει σοφός πατήρ, καταστρέφουν την καλή διάθεση και τη συνήθεια της αρετής. Όποιος δημοσιεύει τα καλά του έργα, μοιάζει με το γεωργό που σπέρνει στην επιφάνεια της γης και τα πουλιά που τρώνε το σπόρο. Εκείνος όμως που φροντίζει να κρύβει την πνευματική του εργασία από τα μάτια των ανθρώπων, σπέρνει σε βαθύ αυλάκι. Αυτό σταθερίσει πλούσιους καρπούς. Τρίτο μέρος, παρησία. Απόφευγε τις ιδιαίτερες σχέσεις με τον ηγούμενο, συμβουλεύει τους μοναχούς και μάλιστα τους κοινοβιάτες, κάποιος σοφός γέροντας, και μη πηγαίνει συχνά στο κελί του για να μην αποκτήσεις παρησία και επιθυμία να ηγουμενεύεις κι εσύ. Ένας νέος που αποφάσισε να γίνει μοναχός σε ένα κοινόβιο πήγε να συμβουλευτεί προηγουμένως τον Αγάθωνα. «Πώς πρέπει, Πάτερ, να συμπεριφέρομαι?» τον ρώτησε. «Όπως την πρώτη μέρα», του αποκρίθηκε ο διακριτικός γέροντας. Αν διατηρήσεις αυτή τη συμβουλή θα είσαι πάντοτε αναπαυμένος. Απόφευγε την παρησία που είναι το χειρότερο από όλα τα ελαττώματα και γεννά πολλά άλλα κακά. Ο Όσιος Παμπό ήταν τόσο μετρημένος και αυστηρός στον εαυτό του που λέγουν οι γέροντες πως αφού το έγινε μοναχός δεν γέλασε ούτε μια φορά. Κάποτε οι δαίμονες έβαλαν πείσμα να τον κάνουν να γελάσει. Παρουσιάστηκαν μπροστά του ένα πλήθος από αυτούς και έκαναν πως δεν μπορούσε να σηκώσουν όλοι μαζί ένα φτερό. Βλέποντας την πονηρία τους ο Όσιος μηδίασε. Ενθουσιασμένοι από την επιτυχία τους οι δαίμονες ξέσπασαν σε δυνατό αλλαγμό. «Ο Παμβό γέλασε! Ο Παμβό γέλασε!» φώναζαν όλοι μαζί. «Δεν γέλασα», τους είπε τότε περιφρονητικά ο Όσιος. «Περιγελώ την αδυναμία σας που χρειάζεται ολόκληρο πλήθος από εσάς για να σηκωθεί ένα πούπουλο». «Η παρησία καταστρέφει την αρετή όπως η φωτιά το καλάμι», έλεγαν οι πατέρες. Ας αποκτήσουμε τέκνα ευλάβεια, σεμνότητα, ευγενικούς τρόπους και καλή συμπεριφορά προς όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαίρεση, για να διώξουμε έτσι την παρησία, τη μητέρα των κακών, συμβούλευε ο Αβάς Μωυσής στους μαθητές του. Ένας από τους γέροντες είδε κάποιο νέο μοναχό να γελά με ανέδεια. «Με τέτοιο γέλιο, παιδί μου», του είπε, «πώς είναι δυνατόν να διατηρήσεις στην ψυχή σου το φόβο του Θεού?» Τέταρτο μέρος, θυμός. «Θυμώδης άνθρωπος και νεκρό ακόμη να αξιωθεί να αναστήσει», έλεγε ο Αβάς Αγάθων, «δεν θα γίνει δεκτός στη βασιλεία των ουρανών». «Μοναχός μεμψίμυρος, θυμώδης και κριτικός, δεν είναι δυνατό να υπάρχει», έλεγε ο Αβάς Ποιμήν.
Όσοι δηλαδή έχουν αυτά τα ελαττώματα δεν είναι στην πραγματικότητα μοναχοί, έστω και αν φορούν το σχήμα. Σαν ήμουν νέος, διηγείται ο Αββάς Ισίδωρος, κατέβηκα κάποτε στην πόλη να πουλήσω τα καλάθια μου και νιώθοντας το θυμό να με κυριεύει, παράτησα στην αγορά τα καλάθια και γύρισα τρέχοντας το κελί μου. Ένας Άγιος Ερημίτης κάποτε έγινε δια της βίας επίσκοπος. Από τη μεγάλη του ταπείνωση και παραότητα δεν επιτιμούσε ποτέ κανένα. Μερικοί κληρικοί μια φορά κατηγόρησαν τον εικονό πως δεν διαχειριζόταν καλά τα χρήματα της εκκλησίας, αλλά ο επίσκοπος ανέβαλε διαρκώς την επιτίμηση. Μία μέρα, βλέποντας τους κατηγόρους του οικονόμου να έρχονται σε αυτόν γεμάτη θυμό και αγανάκτηση, πρόλαβε και κρύφτηκε μέσα σε ένα ντουλάπι. Εκείνοι όμως έψαξαν παντού και στο τέλος ανακάλυψαν τον κρυψώνα του επισκόπου. «Γιατί κρύβεσαι από μας, Άγιε Δέσποτα?» τον ρώτησαν. «Πιστέψτε με, παιδιά μου», τους αποκρίθηκε ο άνθρωπος του Θεού, «πως φοβούμε εσάς περισσότερο από τον οικονόμο, γιατί βαλθήκατε σε αυτό το μικρό διάστημα να μου αφαίσετε ότι κατόρθωσα να αποκτήσω, παρακαλώντας μέρα νύχτα το Θεό, 60 ολόκληρα χρόνια στην έρημο». «Όποιος δεν κατορθώνει να συγκρατεί τη γλώσσα του όταν θυμώνει», έλεγε ο Αββάς Υπερέχειος, «είναι ανίκανος να συγκρατήσει και όλα τα άλλα πάθη». 14 ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκα σκληρά και προσευχόμουν μέρα νύχτα στο Θεό να με βοηθήσει να νικήσω το πάθος του θυμού», έλεγε ο Αββάς Αμονάς. Πέμπτο μέρος. Μνησικακία. Κάποιος σοφός πατήρ θεωρεί τη μνησικακία σαν το χειρότερο και το πιο αποβασανιστικό πάθος που μπορεί να φωλιάζει στην ψυχή του ανθρώπου. Ο κλέφτης, μας λέγει, ο ψεύτης ή οποιοδήποτε άλλος αμαρτωλός, αφού δεν πράξει την αμαρτία, εύκολα μετανοεί, μέμφεται τον εαυτό του, στενάζει και κλαίει και διορθώνεται. Ο μνησίκακος όμως, είτε τρώγει, είτε κοιμάται, είτε περπατεί, κατατρώγεται από τη μνησικακία σαν να έχει μέσα του δηλητήριο. Ούτε όταν προσεύχεται τον αφήνει ήσυχο. Αυτή μεταβάλλει την ευχή του σε κατάρα. Όλοι οι κόποι του μνησικάκου είναι άσκοποι. Και αν ακόμα χύσει αίμα του για τον Χριστό, ο βασιλεύς της αγάπης δεν τον δέχεται στα ουράνια σκηνώματά του. Το ελεύθερο πάθος της μνησικακίας απογυμνώνει την ψυχή από τη Θεία Χάρη και αφήνει πτώμα ικτρό και τον πιο ενάρετο άνθρωπο. Να τη διαβάζουμε στα παλαιά μαρτυρολόγια της Εκκλησίας μας. Ένας ευσεβής χριστιανός νέος, ο Νικηφόρος, ζούσε σε κάποια πόλη της Ανατολής τα χρόνια του αυτοκράτορος Ουαλεριανού. Στην ίδια πόλη έμενε και κάποιος ζηλωτής χριστιανός ιερεύς, ο Σαπρίκιος. Οι δυο τους είχαν συνδεθεί με στενή, πολύ στενή πνευματική φιλία. Ο Νικηφόρος, σαν νεότερος, εσέβετο και υπήκουε τον Σαπρίκιο. Εκείνος πάλι αγαπούσε και συμβούλευε τον νέο. Αλλά ο διάβολος που φθονεί κάθε καλό έσπηρε ζυζάνια μέσα τους και διέλυσε την ωραία φιλία τους. Ο Σαπρίκιος, ξεχνώντας πως ήταν υπηρέτης του πράου και ανεξίκακου Ιησού, τόσο πολύ εμίσησε τον Νικηφόρο που δεν ήθελε να τον ειδεί στα μάτια του. Πολλές φορές ο αγαθός νέος προσπάθησε να πλησιάσει τον παλιό του φίλο για να του ζητήσει συγγνώμη. Έβαλε κι άλλους μεσίτες για να συνδιαλαγούν, μα όλα πήγαιναν χαμένα μπροστά στην πείσμονα άρνηση του ιερέως. Ακριβώς τότε ξέσπασε διωγμός μεγάλος εναντίον των χριστιανών σε όλη την Ανατολή. Μεταξύ των πρώτων, στην πατρίδα του Νικηφόρου και του Σαπρικίου, έπιασαν τον ιερέα Σαπρίκιο και τον βασάνισαν για να αρνηθεί την πίστη του και να θυσιάσει στα είδωλα. Στην αρχή εκείνος υπέμεινε με γενναιότητα τα μαρτύρια, ομολόγησε με θάρρος την αφοσίωσή του στον Χριστό και τέλος κλείστηκε στη φυλακή, ώσπου να αποφασίσει ο έπαρχος της πόλεώς του με ποιο τρόπο θα τον θανάτωνε. Ο Νικηφόρος παρακολουθούσε με αγωνία τις δοκιμασίες του φίλου του και όταν τον κλείσανε στη φυλακή έδωσε πολλά χρήματα στο δεσμοφύλακα για να τον αφήσει να ειδεί τον Χριστό. Σαν βρέθηκε κοντά του, έπεσε στα πόδια του και με θερμά δάκρυα τον παρακαλούσε να συμφιλειωθούν για να μην χωριστούν για πάντα, έχοντας έχθρα μεταξύ τους. «Συγχώρεσέ με», του έλεγε, «εγώ φταίω για όλα». Μα ο Σαπρίκιος, πράγμα που δεν περίμενε κανείς σε τέτοιες εξαιρετικές στιγμές, έμεινε ψυχρός σαν μάρμαρο και ασυγκίνητο σαν πέτρα στα παρακάλια του φίλου του και ούτε λέμα καταδέχτηκε να του ρίξει. Ο Νικηφόρος έφυγε συντριμμένος από την ακατανόητη στάση του ιερέως. Τέλος αποφασίστηκε να αποκεφαλιστεί ο Σαπρίκιος με ξύφος. Οι δήμοι τον οδηγούσαν στον τόπο της εκτελέσεως και ο Νικηφόρος
ακολουθούσε από πίσω οικετεύοντας για συνδιαλλαγή. Έτρεμε στη σκέψη πως σε λίγο ο φίλος του θα περνούσε στην αιωνιότητα, ενώ θα τους εχώριζε ένα γεφύρωτο χάσμα μίσους. Ο Σαπρίκιος όμως εξακολουθούσε να μένει σκληρός σαν γρανίτης. Όταν έφτασε η μεγάλη στιγμή που ο ομολογητής θα κέρδιζε πια το στεφάνι της νίκης και το όνομά του θα γραφόταν ανάμεσα στα ονόματα των ενδόξων μαρτύρων, η Θεία Χάρις τον εγκατέλειψε. Καθώς ο Δήμιος σήκωνε το ξύφος για να του κόψει το κεφάλι, ο Σαπρίκιος ξαφνιάστηκε σαν να ξύπνησε από βαθύ λίθαργο. Τρομαγμένος ρώτησε για ποιο λόγο τον είχαν δεμένο. «Είσαι καταδικασμένος σε θάνατο», του είπε παραξενεμένος ο Δήμιος, που για πρώτη φορά έτυχε στα χέρια του χριστιανό να δηλιάζει μπροστά στο ξύφος. «Γιατί αρνήθηκες να θυσιάσεις τους θεούς της πολιτείας». «Θυσιάζω», τόλμησε να ξεσμίσει ο αρνητής. Ο Νικηφόρος, που με ψυχική αγωνία είχε παρακολουθήσει όλη εκείνη την απίστευτη σκηνή που τόσο γρήγορα ξετυλισσόταν μπροστά του και έβλεπε θείο άγγελο να περιμένει για να στεφανώσει το μάρτυρο, μπήκε στη μέση και φώναξε στο Δήμιο. «Ο Ιησούς θέλει σήμερα ένα μάρτυρα κοντά του. Είμαι χριστιανός, αποκεφάλισέ με». Τη θέση του Σαπρικίου στο μαρτύριο την πήρε ο Άγιος Νικηφόρος, ενώ σε εκείνον τον μνησίκακο προστέθηκε και της αρνήσεως το στίγμα. Καταλαλιά. Κάποιος γέροντας που ερωτήθηκε από τους αδελφούς το γεροντικόν κατά μετάφραση της μοναχής Θεοδόρας Χαμπάκη. Κεφάλαιον 14, μέρος 6, καταλαλιά, συνέχεια και συμπλήρωση του βιβλίου. Ο Αββάς Υπερέχειος δίνει την ακόλουθη συμβουλή στους εγκρατείς και νηστευτές. «Φάγε κρέας και πιες κρασί και μη κατατρώγεις με την καταλαλιά τις σάρκες του αδελφού σου». Και πάλι, καταλαλώντας ο όφης το Θεό, επέτυχε να βγάλει τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο. Το ίδιο κάνει και εκείνος που καταλαλεί τον πλησίον του, βαραίνει την ψυχή του και παρασύρει στο κακό εκείνον που τον ακούει. Ένας άγιος γέροντας είδε μια μέρα με τα μάτια του κάποιον αδελφό να πέφτει σε βαρύ αμάρτημα και όχι μόνο δεν τον κατέκρινε, αλλά έκλαψε και είπε: «Αυτός έπεσε σήμερα και εγώ εξάπαντος αύριο, και αυτός μεν χωρίς άλλο θα μετανοήσει, ενώ εγώ δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό». Δεν είναι αλήθεια να μπορεί και να εξίσταται ο άνθρωπος και να χάνει κυριολεκτικά το νου του, γράφει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, όταν σκέφτεται πως ο μεν Θεός και Πατήρ δεν κρίνει κανένα, όλη δε την κρίση έχει παραδώσει στον Υιό του. Ο δε Υιός διδάσκει: «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Και ο Απόστολος Παύλος επίσης: «Μη προκαιρού κρίνετε ως αν έλθει ο Κύριος, και ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον σε αυτόν κατακρίνεις». Οι δε άνθρωποι, αφήνοντας κατά μέρος τις δικές τους αμαρτίες, αφαιρούν το δικαίωμα του Υιού να κρίνει, και σαν αναμάρτητοι κρίνουν οι ίδιοι και καταδικάζουν ένας τον άλλον. Ο ουρανός εξίσταται γι' αυτό και η γη φρύτη, ενώ αυτοί σαν ανέστητοι δεν νιώθουν καμιά ντροπή. Ένας μοναχός, ένα κοινόβιο, αμελίστα πνευματικά, έπεσε βαριά άρρωστος και ήρθε η ώρα του να πεθάνει. Ο ηγούμενος και όλοι οι αδελφοί τον περικυκλώσανε για να του δώσουν θάρρος στις τελευταίες του στιγμές. Παρατήρησαν όμως έκπληκτοι πως ο αδελφός αντίκριζε το θάνατο με μεγάλη αταραξία και ψυχική γαλήνη. «Παιδί μου», του είπε τότε ο ηγούμενος, «όλοι εδώ ξέρουμε πως δεν ήσουν και τόσο επιμελή στα καθήκοντά σου. Πώς πηγαίνεις με τόσο θάρρος στην άλλη ζωή». «Είναι αλήθεια», Αββά, ψιθύρισε ο ετοιμοθάνατος, «πως δεν ήμουν καλός μοναχός. Ένα πράγμα όμως εθύρισα με ακρίβεια στη ζωή μου. Δεν κατέκρινα ποτέ μου άνθρωπο. Γι' αυτό σκοπεύω να υπώ στο Δεσπότη Χριστό όταν παρουσιαστώ ενώπιόν του. Συ Κύριε», είπες, «μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, και ελπίζω ότι δεν θα με κρίνει αυστηρά». «Πήγαινε ειρηνικά στο αιώνιο ταξίδι σου, παιδί μου», του είπε με θαυμασμό ο ηγούμενος. «Εσύ κατόρθωσες χωρίς σκόπο να σωθείς». Ένας μοναχός
έπεσε κάποτε σε μεγάλο σφάλμα και ο προϊστάμενος της Κίτης τον έδιωξε. Όταν το έμαθε ο Αββάς Βενιαμίν, πήρε τα λίγα πραγματά του και σηκώθηκε να φύγει ξοπίσω του. «Κι εγώ αμαρτωλός είμαι», έλεγε στους αδελφούς που τον εμπόδιζαν. Πήγε κάποτε ένας αδελφός από τη Σκήτη σε κάποιο γέροντα να χωρητεί και του είπε για κάποιον άλλον αδελφό πως είχε πέσει σε μεγάλο σφάλμα. «Ω, πολύ άσχημα έκανε», είπε στενοχωρημένος ο γέροντας. Ύστερα από λίγες ημέρες συνέβη να πεθάνει ο μοναχός που έσπαλε. Άγγελος Κυρίου τότε πήγε στον αναχωρητή κρατώντας την ψυχή του. «Αυτός που κατέκρινες», του είπε, «πέθανε. Πού ορίζεις να τον κατατάξω?» «Ήμαρτον», φώναξε με δάκρυα ο γέροντας. Και από τότε παρακαλούσε κάθε μέρα το Θεό να του συγχωρήσει εκείνη την αμαρτία και δεν τόλμησε μέχρι τέλος της ζωής του να κατακρίνει άνθρωπο. Έβδομο μέρος, συκοφαντία. Τον καιρό που ο Αββάς Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης ήταν πρεσβύτερος στη Σκήτη, μεταξύ των αδελφών ήταν και κάποιος διάκονος, πολύ ενάρετος και ευλαβής. Ο Αββάς Ισίδωρος σκόπευε να τον κάνει πρεσβύτερο και να τον αφήσει διάδοχο του. Εκείνος όμως, από μεγάλη ταπεινοσύνη, δεν δεχόταν χειροτονία, λέγοντας πως ήταν ανάξιος να γίνει ιερέας. Αυτόν τον ενάρετο αδελφό τον εμίσησε τόσο πολύ κάποιος άλλος μοναχός της Κίτη, νικημένος από το πάθος του φθόνου, και γύρευε με κάθε τρόπο να τον βλάψει και να τον δυσφημίσει. Να λοιπόν τι τον έβαλε ο διάβολος να κάνει. Πήρε μια μέρα ένα από τα βιβλία του και το έβαλε κρυφά στο κελί του διακόνου, χωρίς εκείνος να πάρει είδηση. Ύστερα πήγε στον Αββά Ισίδωρο και του παραπονέθηκε πως έχασε το βιβλίο του και πως κάποιος από τους αδελφούς έπρεπε να το είχε κλέψει. Απαιτούσε λοιπόν να γίνει έρευνα σε όλα τα κελιά. «Τέτοιο πράγμα, παιδί μου», έκανε έκπληκτος ο γέροντας, «δεν έχει ξαναγίνει στη Σκήτη. Αλλά για να βεβαιωθείς, πάρε δύο αδελφούς και ψάξε τα κελιά». Έτσι και έγινε. Αφού έψαξαν μερικά άλλα κελιά, επήγαν και στο διακόνο και φυσικά βρήκαν εκεί το βιβλίο. Το πήραν λοιπόν και το έφεραν στην εκκλησία την ώρα του Εσπερινού, που ήσαν συγκεντρωμένοι οι αδελφοί και είπαν μεγαλοφόνο στον Αββά Ισίδωρο για να ακουστεί από όλους που είχε βρεθεί το βιβλίο. Ο αθώος διάκονος δεν διαμαρτυρήθηκε για την συκοφαντία. Έπεσε με ταπείνωση στα γόνατα και ζήτησε από όλους συγχώρηση, λέγοντας πως έσπαλε. «Συγχωρήσατε με, αδελφοί, γιατί είμαι κλέφτης». Σαν πέρασαν οι τρεις εβδομάδες και ο διάκονος τελείωσε το επιτίμιό του και έγινε δεκτός στο Άγιο Βήμα, ο συκοφάντης δαιμονίστηκε και με γοερές καραβιές ομολόγησε την αμαρτία του. «Αδίκως κατηγόρησα το δούλο του Θεού», φώναζε για να ξελαφρώσει τη συνείδησή του. Οι αδελφοί στη Σκήτη έκαναν αλωνίκτιο προσευχή γι' αυτόν, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Εκείνος ο δυστυχής βασανιζόταν σκληρά από το πονηρό πνεύμα. Τότε ο Όσιος Ισίδωρος είπε στο διάκονο: «Προσευχή σου γι' αυτόν, αδελφέ, γιατί μόνο εσύ που συκοφαντήθηκες, αν το ζητήσεις, θα τον ελεήσει ο Κύριος». Και πράγματι, όταν προσευχήθηκε ο συκοφαντηθής, ελευθερώθηκε από την τυραννία του δαίμονος ο συκοφάντης. «Αν ποτέ συκοφαντηθείς», γράφει ο Όσιος Εφραίμος Ιερός, «και αποκαλυφθεί η αθωότητά σου, μην υψηλοφρονήσεις. Δούλευε τον Κύριό σου με ταπεινοσύνη και ευχαρίστησέ τον που σε λύτρωσε από τις συκοφαντίες των ανθρώπων για να τηρείς πιστά τις εντολές του». Όβδομο μέρος, φιλαργυρία. Κοντά σε ένα κοινόβιο είχε την καλύβα του κάποιος ερημίτης που φαινόταν πολύ φτωχός, γιατί γύριζε ξυπόλυτος και κουρελιασμένος. Ο ηγούμενος του κοινοβίου, που ήταν πολύ ελεήμων, συχνά του έστελνε ρούχα και τρόφιμα και ό,τι άλλο είχε ανάγκη. Κάποτε ο ερημίτης αρρώστησε βαριά και οι αδελφοί του κοινοβίου, που τον νόμιζαν πολύ φτωχό και υστερημένο, τον περιποιήθηκαν με μεγάλη καλοσύνη και προθυμία. Όταν όμως εκείνος πέθανε, βρήκαν κάτω από το στρώμα του ένα πουγγί γεμάτο χρυσά νομίσματα. Μόλις το είδε ο ηγούμενος,
έβγαλε βαθύ στεναγμό και κουνώντας λυπημένος το κεφάλι του είπε στους αδελφούς: «Επειδή ούτε όσο ζούσε, ούτε και στις τελευταίες του στιγμές φανέρωσε πως είχε κρυμμένα χρήματα, αλλά στήριζε σε αυτά τις ελπίδες του και όχι στο Θεό, εγώ ούτε να τα ειδώ δεν θέλω. Πάρτε τα και θάψτε τα μαζί του». Μόλις λοιπόν έβαλαν στον φρεσκοσκαμένο τάφο τον φιλάργυρο μοναχό μαζί με το θησαυρό του, κατέβηκε παρευθύς φωτιά από τον ουρανό και έκαψε ολόκληρο τον τόπο εκείνο μαζί με τις πέτρες και το χώμα και έμεινε σημάδι φοβερό σε εκείνους που το έβλεπαν. Πήγε κάποτε ο αβάς Πίωρ και θέρισε στο χωράφι ενός πλουσίου για να πάρει ελάχιστο μισθό. Εκείνος όμως, σαν φιλάργυρος που ήταν, όλο ανέβαλε την πληρωμή ώσπου έφτασε πάλι η εποχή του θέρους. Ο αβάς ξαναθέρισε το χωράφι του ίδιου Γεωργού, αλλά εκείνος του καθυστέρησε πάλι το μισθό του. Αυτό επανελήφθηκε για τρίτη φορά. Ο δίκαιος Θεός όμως έστειλε τόσες συμφορές σε εκείνο τον φιλάργυρο, ώσπου κατάλαβε την αδικία που είχε κάνει. Γύρισε λοιπόν όλα τα μοναστήρια και τις σκήτες και βρήκε επιτέλους τον γέροντα. Έπεσε στα πόδια του και ζήτησε συγχώρηση, δίνοντάς του και τους μισθούς των τριών χρόνων που του είχε καθυστερήσει. «Ο Θεός με πλήρωσε για την αδικία που σου έκανα», του έλεγε με συντριβή. Ο γέροντας όμως, που είχε κιόλας ξεχάσει πως του χρωστούσε τους μισθούς του, τον συμβούλεψε να δώσει τα χρήματα στην εκκλησία για τις ανάγκες των φτωχών και για τον εαυτό του δεν κράτησε τίποτε. Ερώτησαν κάποτε ένα γέροντα τι είναι φιλαργυρία. «Φιλαργυρία», αποκρίθηκε εκείνος, «είναι να μην πιστεύεις πως ο Θεός φροντίζει για σένα, να μην έχεις εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του και να αγαπάς τις ειδονές». Κεφάλαια από τον Ευεργετινό. Υπόθεση σε βδόμη. Πρώτο μέρος του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου. Στην πόλη της Νουρσίας ζούσε κάποτε ένας πρεσβύτερος. Αυτός επίμενε με μεγάλο φόβο Θεού την εκκλησία που εμπιστεύθηκε σε αυτόν η Θεία Πρόνοια. Αυτός λοιπόν ο πρεσβύτερος, από τότε που χειροτονήθηκε, αγαπούσε την πρεσβυτέρα του σαν αδελφή. Την εφοβείται όμως σαν εχθρό και γι' αυτό ουδέποτε την άφησε να τον εγγύσει, αλλά απέκοψε τελείως από αυτή και αυτή ακόμη τη σχέση της συζυγικής επικοινωνίας. Διότι οι άγιοι άνδρες μαζί με όλα τα άλλα καλά που στολίζουν την ψυχή τους έχουν και αυτό το γνώρισμα, ότι δηλαδή απέχουν όχι μόνο από αυτά που δεν αρμόζουν, αλλά αποκόπτουν από τις συνήθειές τους πολλές φορές και αυτά που αρμόζουν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο ευλογημένος πρεσβύτερος, επειδή φοβόταν μήπως υποπέσει δι' αυτής σε ένα οποιοδήποτε αμάρτημα, δεν άφηνε να εξυπηρετηθεί από την πρεσβυτέρα του ούτε σε αυτές τις στοιχειώδεις ανάγκες της ζωής του. Με τέτοια προσοχή και επαγρύπνηση πέρασε τη ζωή του και έφεσε σε βαθιά χειρατιά. 40 λοιπόν χρόνια μετά τη χειροτονία του κατελήφθη από υψηλό πυρετό και έφτασε στα τελευταία του. Όταν είδε η σύζυγός του ότι όλα πλέον τα μέλη του ενεκρόθησαν και επλησίασε πια το θάνατο, επλησίασε στη μύτη του και προσπαθούσε με την ακοή της να αντιληφθεί εάν ανέπνεε. Μόλις ο έτοιμο θάνατος πρεσβύτερος αντελήφθη την επαφή της, αν και ελαχίστη πλέον πνοή του απέμενε, συγκέντρωσε όλη την δύναμη που το απέμενε και θερμενόμενος μάλλον από τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος που εφλόγιζε την καρδιά του, λέει στην πρεσβυτέρα του: «Γυναίκα, φύγε από κοντά μου, διότι η φωτιά ζει ακόμη μέσα μου. Πάρε λοιπόν το άχυρο». Φοβισμένη υποχώρησε η πρεσβυτέρα. Ο δε πρεσβύτερος
αισθάνθηκε ξαφνικά αύξηση της σωματικής του δυνάμεως και άρχισε να φωνάζει με μεγάλη χαρά. «Καλώς ορίσατε, Κύριοι μου, καλώς ήλθατε, οι Κύριοι μου, πώς καταδεχθήκατε να έρθείτε προς τον ανάξιο δούλο σας, έρχομαι, ευχαριστώ, ευχαριστώ». Όσοι λοιπόν από τους γνωστούς του παρευρίσκονταν, τον ρωτούσαν με περιέργεια, καθώς τον άκουαν επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις. «Τι σου συμβαίνει?» Τότε τους απαντούσε εκπλησόμενος, πώς και εκείνοι δεν αντιλαμβανόνταν τα γινόμενα. «Δεν βλέπετε τους θείους Αποστόλους που έχουν έρθει εδώ? Δεν βλέπετε τους κορυφαίους, τον Μακάριο Πέτρο και τον Μακάριο Παύλο?» Ξαφνικά όμως, σαν να απευθυνόταν προς τους κορυφαίους, τον Πέτρο και τον Παύλο, έλεγε: «Να, αμέσως έρχομαι». Με τις λέξεις δε αυτές παραέδωσε και την ψυχή του. Πραγματικά λοιπόν ο ευσεβής αυτός άνθρωπος είδε τους Αποστόλους και ορθώς βεβαίωσε ότι τους ακολουθεί. Από αυτό λοιπόν το περιστατικό γίνεται ολοφάνερο ότι η φιλανθρωπία του Θεού προσφέρει κάτι στους δικαίους κατά την ώρα του θανάτου. Φαίνεται ότι όταν οι δίκαιοι προσεγγίσουν προς τη στιγμή του θανάτου, βλέπουν κατ' οικονομίαν Θεού οπτασίες μερικών Αγίων για να μην δηλιάσουν από το φόβο του θανάτου που αποφασίστηκε για αυτούς. Αντιθέτως, με το να φανερώνονται σε αυτούς στα βάθη της ψυχής τους με ποιους Αγίους άνδρες θα συναγάλλονται εντός ολίγου, απελευθερώνονται εύκολα χωρίς φόβο και πόνο από το δεσμό της σαρκός. Το ίδιο πράγμα, όπως έμαθαν, συνέβη και στον επίσκοπο της πόλεως Ρεάτης, τον Πρόβο. Όταν λοιπόν ο Πρόβος έφτασε στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, κατελήφθη από βαρύτατη αρρώστια. Ο πατέρας τότε του Πρόβου, ο Μάξιμος, έστειλε και κάλεσε γιατρούς από τα γειτονικά μέρη για να βοηθήσουν σε ό,τι μπορούσαν τον άρρωστο. Ήρθαν λοιπόν πραγματικά πολλοί γιατροί. Μόλις όμως είδαν το σφιγμό του αρρώστου και τον ακροάστησαν, εβεβαίωσαν τους παρισταμένους ότι πλησιάζει ο θάνατος. Εν τω μεταξύ επέρασε η ώρα και έφτασε η στιγμή του γεύματος. Ο άρρωστος επίσκοπος τότε, ενδιαφερόμενος περισσότερο για την ανάπαυση των παρευρισκομένων παρά για τη δική του, παρακάλεσε και τους γιατρούς να ανεβούν με το γέροντα πατέρα του στο ανώγειο του επισκοπείου για να φάνε λίγο φαγητό. Πραγματικά λοιπόν όλοι ανέβησαν για να γευματίσουν και άφησαν κοντά στον άρρωστο ένα σεμνό παιδί για να του κρατήσει τροφιά. Αυτό μάλιστα το παιδί βρίσκεται στη ζωή μέχρι σήμερα. Καθώς λοιπόν το παιδί στεκόταν κοντά στο κρεβάτι του αρρώστου, ξαφνικά είδε μερικούς άνδρες να μπαίνουν στο δωμάτιό του, ντυμένους με λευκά φορέματα. Τόσο δε λαμπρό ήταν το φως του προσώπου τους, ώστε κατανικούσε και αυτή τη λαμπρότητα των ενδυμάτων τους. Από την απροσδόκητη θέα των ανθρώπων αυτών και προπαντός, από την εξαστράπτουσα ακτινοβολία τους, εξεπλάγει το παιδί και άρχισε περίφοβο να κραυγάζει: «Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι?» Από την κραυγή αυτή του παιδιού εταράχθη ο επίσκοπος Πρόβος και εστράφει προς τους εισερχομένους. Μόλις τους είδε, αμέσως τους αναγνώρισε. Γεμάτος δε από χαρά και ευφροσύνη, συμβούλεψε το παιδί που από το φόβο του φώναζε: «Μη φοβάσαι, παιδί μου, μη φοβάσαι, διότι ήρθαν να με επισκεφθούν οι Άγιοι Μάρτυρες, Ιουβενάλιος και Ελευθέριος». Ωστόσο το παιδί, ζαλισμένο από την εξαστράπτουσα ακτινοβολία των Αγίων Μαρτύρων, βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο του αρρώστου και πήγε εκεί που βρισκόταν ο πατέρας του επισκόπου και οι γιατροί και τους διηγήθηκε όσα είχε ήδη. Αμέσως τότε εκείνοι κατέβησαν στο δωμάτιο του αρρώστου και βρήκαν τον επίσκοπο πλέον νεκρό. Είναι δηλαδή φανερό πως οι προσελθόντες Άγιοι Μάρτυρες, τον οποίον την εξαστράπτουσα ακτινοβολία δεν μπορούσε να αντικρίσει το παιδί, επήραν μαζί του στην ψυχή του επισκόπου. Είναι ανάγκη ακόμη να γίνει γνωστό και τούτο. Πολλές φορές, όταν οι ψυχές των εκλεκτών ανθρώπων βγαίνουν από το σώμα, ακούεται στους ουρανούς ύμνους.
Αυτό συμβαίνει από τη φιλάνθρωπη πρόνοια του Θεού για να ακούν οι ψυχές των ύμνων κατά τη διάρκεια της επιθανάτιας αγωνίας και να μην αισθάνονται το χωρισμό τους από το σώμα. Το περιστατικό το οποίο τώρα αμέσως πρόκειται να διηγηθώ, ενθυμούμε ότι το έχω διηγηθεί και στις ομιλίες μου επί του Ιερού Ευαγγελίου. Κάποτε λοιπόν στη Στοά, η οποία φτάνει μέχρι την εκκλησία του Αγίου Κλίμεντος, ζούσε κάποιος δυστυχισμένος που λεγόταν Σέρβουλος. Αυτός, τον οποίον και εσύ νομίζω ότι γνωρίζεις, ήταν παράλυτος και ζητούσε ελεημοσύνη στο δρόμο. Ο Σέρβουλος λοιπόν, αν και πάμπτωχος από υλικά αγαθά της παρούσης ζωής, εντούτοις ήταν πάρα πολύ πλούσιος σε αρετές. Το σώμα του το είχε παραλύσει πολυχρόνια αρρώστια. Από όσα δε γνωρίζομαι γι' αυτόν, παρέμεινε σε όλη του τη ζωή παράλυτος και δεν μπόρεσε ποτέ να σταθεί όρθιο στα πόδια του ή και να ανακαθίσει λίγο στο κρεβάτι του ή έστω να κινήσει για λίγο το χέρι του ή το πόδι του. Τον δυστυχισμένο αυτό παράλυτο περιποιόνταν η μητέρα του και αδελφός του. Εάν δε εισέπρατε κάτι από την ελεημοσύνη των χριστιανών, το έδινε και πάλι σε ελεημοσύνη με τα χέρια της μητέρας του και του αδελφού του. Ο Σέρβουλος δεν εγνώριζε καθόλου γράμματα, εν τούτης όμως είχε αγοράσει τα βιβλία της Αγίας Γραφής και όσες φορές τον επισκέπτονταν για να του κρατήσουν συντροφιά διάφοροι ευλαβείς άνθρωποι, τους παρακαλούσε με επιμονή να διαβάζουν μπροστά του από την Αγία Γραφή. Με τον τρόπο αυτό κατόρθωσε, αν και δεν ήξερε καθόλου γράμματα, να μάθει απ' έξω την Αγία Γραφή και να τη χρησιμοποιεί για ψυχική του ωφέλεια. Με ψυχική δε ευχαρίστηση και γενναιότητα υπέφερε τον πόνο και τη δοκιμασία, υμνώντας και δοξολογώντας νυχθημερών το Θεό. Όταν έφτασε ο καιρός να ανταμυφθεί από το Θεό για τη μεγάλη του αυτή υπομονή, φεύγοντας από την πρόσκαιρη ζωή και πηγαίνοντας στην αιώνια, σταμάτησε καταρχάς ο πόνος των μελών του. Μόλις δε αντιλήφθηκε πλέον ότι τον είχε πλησιάσει ο θάνατος, παρακάλεσε τους ανθρώπους εκείνους που εδέχθηκε να τους φιλοξενήσει να σηκωθούν από τα καθίσματά τους και να ψάλουν μαζί του προς τον Θεό εν αναμονή της εξόδου της ψυχής του. Ξαφνικά δε, καθώς ο μελοθάνατος έψαλε μαζί τους, τους εσταμάτησε από την ψαλμωδία και με φωνή γεμάτη φόβο τους είπε: «Σωπάτε, δεν ακούετε πως αντιχούν από τον ουρανό ύμνη?» Έχοντας λοιπόν στραμμένη την προσοχή του, ο άνθρωπος αυτός που ψυχομαχούσε σε εκείνους τους ύμνους, τους οποίους ζωηρά και με ευχαρίστηση απολάμβαναν τα αυτιά της καρδιάς του, η ψυχή του απελευθερώθηκε από το σώμα. Μετά την έξοδο της ψυχής από το σώμα, ο τόπος εγέμισε από τόση ευωδία, την οποία όλοι οι παριστάμενοι αισθάνθησαν. Από αυτό γινόταν φανερό ότι την ψυχή αυτή που έφυγε την υποδέχθησαν στον ουρανό εκείνοι που προηγουμένως έψαλαν. Σε αυτό το συγκινητικό γεγονός παρευρέθηκε ένας δικός μας μοναχός, ο οποίος ζει ακόμη και με δάκρυα όσες φορές τον ρωτούν, λέγει: «Μέχρι να ενταφιαστεί το σώμα του ευλογημένου εκείνου ανθρώπου, δεν έφυγε καθόλου από τη μύτη μας η γλυκύτητα της ευωδίας εκείνης». Στη Ρώμη κατοικούσε κάποτε μία μοναχή που ονομαζόταν Ρεβέπτα. Κοντά της παρέμεναν και δύο μαθήτριες, από τις οποίες η μία λεγόταν Ρωμίλα. Και οι τρεις μοναχές διέμεναν στο ίδιο σπίτι, πτωχότατες μεν από τα υλικά αγαθά της παρούσης ζωής, πλουσιότατες όμως σε ευσέβεια και αρετή. Η Ρωμίλα όμως υπερέβαλε τη συμμαθήτριά της την άσκηση και το έργο της αρετής. Διακρινόταν για την αξιοθαύμαστη υπομονή της και την άκρα υπακοή της, κρατούσε με προσοχή το στόμα της κλειστό και παρέμενε σιωπηλή, ασκουμένη στη σιωπή και επέμενε καρτερικά στην προσευχή. Είναι όμως γεγονός ότι οι άνθρωποι, κρίνοντας από τα φαινόμενα, θεωρούν μερικούς ανθρώπους τελείους. Εν τούτης όμως, αυτοί ενώπιον των οφθαλμών του Δημιουργού έχουν κάποια ατέλεια. Ας λάβουμε ως παράδειγμα τις σφραγίδες. Συμβαίνει δηλαδή μερικές σφραγίδες να μην έχουν σκαλιστεί καλά από τον τεχνίτη και εν τούτης από τους μη γνωρίζοντας τα πράγματα θεωρούνται τέλειες.
Αλλά ο τεχνίτης όμως, όσο σε παίρνεις και αν ακούει για το κατασκευασμά του, δεν πάβει να χρησιμοποιεί τη λίμα, να την χτυπά με τη σφύρα για να κάνει τη σφραγίδα ωραιότερη και τελειότερη. Κάτι ανάλογο συνέβη και από το δημιουργό των όλων στη Ρωμίλα. Περιέβησε δηλαδή σε μια σωματική αρρώστια, την οποία οι γιατροί την ονομάζουν παράλυση, και από την οποία έμεινε ακίνητη και παρέμεινε κατάκητη επί πολλά χρόνια. Εν τούτης όμως, οι μάστιγες της αρρώστιας δεν μπόρεσαν να κάμψουν την ευσέβειά της και να σύρουν το λογισμό της σε ανυπομονησία. Απέναντίας επρόσθεσαν σε αυτή πνευματική δύναμη. Όσο περισσότερο αδυνάτιζε εξαιτίας της αρρώστιας στα σωματικά έργα και τη σωματική άσκηση, τόσο περισσότερο γινόταν σπουδαιότερη στην ευσέβεια και προσευχόταν αδιαλείπτως. Μία νύχτα εκάλεσε κοντά της τη γερόντισσα και διδάσκαλον της Ρεδέμπτα, καθώς και τη συμμαθήτριά της. Κατά τα μεσάνυχτα λοιπόν, ενώ στέκονταν όρθιες κοντά στο κρεβάτι της, είδαν θέαμα καταπληκτικό και θαυμάσιο. Εντελώς ξαφνικά κατέβηκε φως από τον ουρανό και γέμισε με τη λάμψη του όλο το χώρο του κελιού. Τόσο δε εκτυφλωτική ήταν η λάμψη σε εκείνη, ώστε οι καρδιές των παρισταμένων, δηλαδή της γερόντισσας και της αδελφής, να δοκιμάσουν μεγάλο φόβο και να παγώσουν τα μέλη τους, καθώς διηγήθησαν ύστερα. Ενώ λοιπόν στέκονταν κατάπληκτες, άρχισε να ακούεται συγχρόνως μεγάλος ήχος, σαν να έμπαινε στο κελί πλήθος πολύ και να τρίζουν οι πόρτες από το συνοστισμό των εισερχομένων. Η γερόντισσα και η συμμαθήτριά της από τον υπερβολικό φόβο που δοκίμασαν και την εκτυφλωτική λάμψη του φωτός δεν μπορούσαν να ειδούν κανένα, διότι από το φόβο έκλειναν τα μάτια τους και από την εκτυφλωτική λάμψη του φωτός θα μπόρονταν. Το δε εκτυφλωτικό εκείνο φως συνόδευε μια περίεργη και αξιοθαύμαστη ευωδία, ώστε οι ψυχές τους, αν και φοβήθησαν από τη λάμψη, εν τούτης από την όσφρηση της ευωδίας ευχαριστιόνταν. Βλέποντας η Ρωμίλα ότι η γερόντισσα και η αδελφή δεν μπορούσαν να υποφέρουν την εκτυφλωτική λαμπρότητα του περιέργου εκείνου φωτός και ότι η γερόντισσά της στεκόταν φοβισμένη και τρέμοντας, την παρηγορούσε με γλυκιά φωνή. «Μη φοβάσαι, μητέρα», της έλεγε, «δεν πεθαίνω τώρα». Ενώ όσο δε η Ρωμίλα επανελάμβανε συνεχώς αυτά τα παρηγορητικά λόγια, το περίεργο εκείνο φως που εστάλει εκεί υποχώρησε σιγά σιγά, αλλά η άρρηκη εκείνη ευωδία παρέμεινε. Εν τω μεταξύ επέρασε η δεύτερη και η τρίτη μέρα και η οσμή της μυστηριώδους ευωδίας που είχε γεμίσει το κελί παρέμενε με την ίδια ένταση. Κατά δε την τετάρτη νύχτα εφώναξε κοντά της τη γερόντισσά της και την παρακάλεσε να της δώσει, δια της θείας μεταλήψεως, το δεσποτικό σώμα ως συνοδοιπόρο για το ταξίδι της αιωνιότητος, το οποίον βεβαίως και έλαβε. Ξαφνικά δε, στην πλατεία, μπροστά στις πόρτες του κελιού, παρουσιάστησαν δύο χωροί και άρχισαν να ψάλουν. Καθώς δε διηγεί το αργότερο η γερόντισσά της, αλλά και η συμμαθήτριά της, διέκριναν από την ψαλμοδία των ασμάτων ότι έψαλαν και άνδρες και γυναίκες κατά αντιφωνία, δηλαδή πότε η ομάδα των ανδρών και πότε η ομάδα των γυναικών. Κατά το διάστημα δε που ακουγόταν η κατανυκτική και υπερκόσμια αυτή ψαλμοδία έξω από το κελί, η αγία εκείνη η ψυχή της Ρωμίλας ελευθερώθηκε από τα δεσμά του σώματος. Ενώ όσο δε αναρχόταν η μακαρία της ψυχή προς τον ουρανό, τόσο ανέρχονταν και οι χοροί των ψαλόντων, ώστε η ψαλμοδία να ακούεται από ψηλά πλέον, έως ότου απομακρύνθησαν τελείως και έσβησαν και οι φωνές και η ευωδία. Πολλές φορές επίσης, για παρηγοριά και ενθάρρυνση της εξερχομένης ψυχής από το σώμα, παρουσιάζεται και ο ίδιος ο αρχηγός της ζωής και ανταποδότης των πράξεων που επιτελέσαμε κατά την επίγεια ζωή μας. Αυτό και άλλοτε το έχω ενθυμηθεί όταν διηγούμε την περίπτωση της θείας μου της Ταρσίλας. Αυτή λοιπόν ζούσε με δύο αγαπητούς αδελφούς της,
πλην προσευχόταν αδιαλείπτως και περνούσε τον καιρό της απομονωμένη. Ανήλθε δε στο ύψος της εγκρατείας και μεγάλωνε καταπληκτικά κατά την αγιοσύνη. Μία νύχτα λοιπόν παρουσιάστηκε σε αυτή με οπτασία ο προπάφος μου ο Φίληξ, ο άλλοτε πατριάρχης στην εκκλησία της Ρώμης, και αφού της υπέδειξε έναν τόπο αιωνίου λαμπρότητος, της είπε με πατρική στοργή: «Έλα, σε αυτή εδώ την ολόφωτη διαμονή σε περιμένω». Μετά από λίγο η Ταρσίλα κατελήφθη από πυρετό και πλησίαζε πλέον προς το θάνατο. Κατά την επικρατούσα δε συνήθεια, όταν ασθενούν βαριά ευγενείς άνδρες και γυναίκες, να έρχονται πολλοί στο σπίτι του μελοθανάτου για να παρηγορούν τους συγγενείς, συνέβη να παρευρίσκονται πολλοί άνδρες και γυναίκες γύρω από το κρεβάτι της Ταρσίλας κατά τις τελευταίες στιγμές της. Ξαφνικά η ημιθανή Ταρσίλα εσήκωσε το βλέμμα της ψηλά και βλέπει να έρχεται προς αυτήν ο Ιησούς. Η ψυχή της τότε κατελήφθη από ανεκλάγητη χαρά και με δύναμη ανεξήγητη από την επιθανάτη αγωνία της, άρχισε να κραυγάζει προς τους επισκέπτες της: «Πηγαίνετε τώρα, πηγαίνετε, έρχεται ο Ιησούς». Καθώς δε η Ταρσίλα επρόσεχε σε αυτόν που έβλεπε, τον Ιησού, βγήκε η Αγία Ψυχή της από το σώμα. Συγχρόνως μία αξιοθαύμαστη ισχυρή ευωδία εσκορπίστη ολόγυρα, την οποία όλοι αντελήφθησαν και η οποία έδειξε ολοφάνερα στους παρευρεθέντες ότι είχε προσέλθει η πηγή πάσης αρήτου ευωδίας, ο αρχηγός της πίστεως Ιησούς. Όταν δε, κατά την επικρατούσα συνήθεια να πλύνουν τους νεκρούς, την εγύρνωσαν για να την λούσουν, είδαν ότι το δέρμα στα γόνατα και στους αγκώνες είχε σκληρύνει, όπως το δέρμα της καμήλου από την εντατική προσευχή και τις γονιπλησίες. Και ούτω τρόπος το νεκρό σώμα απεκάλυψε σε όλους τα λαμπρά έργα που έπρατε το πνεύμα όταν ζούσε η Ταρσίλα. Εξίσου θαυμαστό είναι και αυτό που μου διηγήθη ένας ευλαβής άνθρωπος, ο πρόβος, για την αδελφή του τη Μούσα. Η Μούσα, μικρή και αθώα κόρη, είδε μια νύχτα με οπτασία τη Θεοτόκο και αϊπάρθενο Μαρία να υποδεικνύει σε αυτή συνομήλικά της κορίτσια, τα οποία ήθελε να πλησιάσει η Μούσα, αλλά δεν τολμούσε. Ερωτήθηκε δε από τη Θεοτόκο εάν θέλει να είναι μαζί με τις παρθένες εκείνες και να καταταγεί στη συνοδεία της. Όταν δε η Μούσα απάντησε ότι αυτό το επιθυμεί σφοδρός, η Θεοτόκος έδωσε σε αυτή εντολή στο εξής: να μην πράξει τίποτε παιδικό ή άκερο, αλλά και από γέλια και από παιχνίδια να εγκρατεύεται, γνωρίζοντας καλά ότι μετά 30 ημέρες μαζί με τις κόρες εκείνες τις οποίες είδε θα έρθει στη συνοδεία της. Πραγματικά από την ημέρα εκείνη η νέα μετέβαλε όλες τις συνήθειές της και συμπεριφερόταν με φρόνηση. Οι γονείς της νέας, όταν είδαν τόσο ξαφνικά ότι η κόρη τους άλλαξε τελείως, την ρωτούσαν με απορία ποια ήταν η αιτία της μεταβολής της. Η νέα τότε ανέφερε στους γονείς της τι την διέταξε η Θεοτόκος κατά την νυχτερινή οπτασία και φανέρωσε σε αυτούς την ημέρα που πρόκειται να φύγει από τον κόσμο αυτό για να καταταχθεί στη συνοδεία των παρθένων που την ακολουθούν. Κατά την 25η λοιπόν ημέρα κατελήφθη από πυρετό. Κατά δε την 30η, όταν επλησίαζε η ώρα της εξόδου της ψυχής από το σώμα, η νέα είδε πάλι τη Θεοτόκο να έρχεται προς αυτήν, συνοδευομένη από τα κορίτσια που είχε ειδεί την πρώτη φορά και να την προσκαλεί κοντά της. Η μικρή κόρη με κόκκινο από σεβασμό το πρόσωπο και με ήρεμη φωνή αποκρίθηκε: «Ιδού κυρία, έρχομαι, ιδού κυρία, έρχομαι». Με αυτές δε τις λέξεις παρέδωσε το πνεύμα της. Έτσι η αγνή ψυχή βγήκε από το παρθενικό σώμα και κατατάχθηκε στο χώρο των παρθένων. Ακόμη θα σου διηγηθώ και αυτό που συνέβη στον ευλαβέστατο πατέρα Στέφανο. Αυτός ήταν στο έπακρον ακτήμων και ανεξίκακος και ασχολείται συνεχώς με την αδιάλειπτη προσευχή. Ένα μόνο περιστατικό από τη ζωή του θα διηγηθώ για να εννοήσεις από αυτό και τις υπόλοιπες αρετές του.
Κάποτε λοιπόν εθέριζε το στάβι, το οποίο είχε σπείρει και το μετέφερε στο αλόνι για να το αλωνίσει. Εκτός από το στάβι αυτό, τίποτα άλλο δεν είχε για να διατραφεί ολόκληρο τον χρόνο αυτός και οι μαθητές του. Κάποιος όμως κακός άνθρωπος, όργανο του διαβόλου, έβαλε φωτιά στο αλόνι και έκαψε το στάρι του πατρός Στεφάνου. Κάποιος περαστικός που έτυχε να ειδεί το γεγονός, το φανέρωσε στο δούλο του Θεού προσθέτοντας: «Αλίμονο πάτερ Στέφανε, τι ήταν αυτό το κακό που σου συνέβη?» Ο Στέφανος όμως, με ήρεμο πρόσωπο και ατάραχο βλέμμα, αποκρίθηκε σε αυτό: «Αδελφέ μου, αλίμονος τον εμπριστεί για την αμαρτία που διέπραξε και ζημίωσε την ψυχή του, διότι σε μένα τι συνέβη?» Από αυτό λοιπόν το περιστατικό μπορεί να αντιληφθείς σε ποιο ύψος δυνάμεως και σε ποιο βαθμό αδιαφορίας για τα υλικά είχε φτάσει ο λογισμός και η σκέψη του, ώστε έχασε ό,τι είχε και δεν είχε για τη διατροφή ενός ολοκλήρου χρόνου, και εν τούτης παρέμεινε τόσο αδιάφορος και ατάραχος, και επώνεσε μάλλον για την ψυχική ζημία την οποία υπέστη ο εμπριστής, παρά για την υλική ζημία που έπαθε ο ίδιος. Όταν λοιπόν ο Στέφανος έφτασε στις τελευταίες στιγμές της ζωής του και πρόκειτο να πεθάνει, συγκεντρώθησαν κοντά του πολλοί για να παρασταθούν ψυχικά στην ευλογημένη και αγία ψυχή του Στεφάνου, που εντός ολίγου θα έβγαινε από το σώμα. Περικύκλωσαν λοιπόν το κρεβάτι του και παρακολουθούσαν με προσοχή τις τελευταίες στιγμές του οσίου. Άλλοι μεν από αυτούς, μετά το θάνατο του οσίου, διηγούντο ότι είδαν να μπαίνουν άγγελοι, χωρίς να δυνηθούν να πουν τίποτε. Άλλοι πάλι δεν είδαν τίποτε, κατελήφθησαν όμως από ισχυρό φόβο. Πάντως και αυτοί που είδαν τους αγγέλους και αυτοί που δεν είδαν τίποτε, τόσο πολύ φοβήθησαν, ώστε έφυγαν από το δωμάτιο του αποθνίσκοντος, και κανείς δεν μπόρεσε να παραμείνει εκεί κατά την ώρα που έβγαινε η αγία εκείνη η ψυχή. Αποκαλύφθηκε δε ολοφάνερα ποιοι υποδέχθηκαν την ψυχή αυτή που βγήκε από το σώμα, ώστε κανείς από τους θνητούς να μην δυνηθεί να παρακολουθήσει τη λαμπρή και ένδοξη έξοδό της. Εκτός όμως από αυτά, πρέπει να γνωρίζεις και τούτο, ότι η αξία της ψυχής δεν φαίνεται πάντοτε κατά την έξοδό της, φανερώνεται όμως ασφαλώς μετά το θάνατο. Αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι υπέμειναν την πολύ ομότητα των απίστων. Καθημερινά δε μετά το μαρτυρικό τους θάνατο, δοξάζονται και λαμπρύνονται με τα θαύματα των νεκρών οστών τους. Άλλοτε πάλι συμβαίνει το αντίθετο, και ο Παντοδύναμος Θεός επιστηρίζει με μερικές αποκαλύψεις τις ψυχές εκείνων που δηλιούν πρώτου θανάτου, για να μην φοβηθούν όταν θα έρθει η στιγμή του θανάτου. Θα αναφέρω μια περίπτωση. Κάποτε παρέμενε μαζί μου στο μοναστήρι ένας αδελφός ονόματι Αντώνιος. Αυτός λοιπόν, με καθημερινό πένθος και ακατάπαυστα δάκρυα, αγωνιζόταν να επιτύχει την ανεκλάδητη χαρά που υπάρχει στην επουράνια πατρίδα. Γι' αυτό δε και μελετούσε με πολύ πόθο και επιμονή τα ιερά λόγια. Με τη μελέτη αυτή δεν ζητούσε να πλουτίσει με γνώση στον εαυτό του, αλλά με κατανοητικά δάκρυα. Μελετούσε δηλαδή για να ανανύψει ο λογισμός του, να εγκαταλείψει τα επίγεια και να μετανσιωθεί με τη μυστική θεωρία στην επουράνια πατρίδα. Σε αυτό λοιπόν το λαμπρό αγωνιστή, κατά μία νυχτερινή οπτασία, ελέγχει: «Ετοιμάσου, διότι ο Κύριος διέταξε να φύγεις από τον κόσμο αυτό». Όταν δε ο μοναχός Αντώνιος απάντησε ότι δεν είναι έτοιμος για το ταξίδι αυτό, άκουσε αμέσως τη μυστηριώδη φωνή να του λέγει: «Εάν ισχυρίζεσαι ότι δεν είσαι έτοιμος εξαιτίας των αμαρτιών σου, μάθε ότι συγχωρήθησαν όλες οι αμαρτίες σου». Μόλις άκουσε αυτά ο μοναχός Αντώνιος, έπεσε σε μεγάλο φόβο και δειλία. Και μία άλλη νύχτα πληροφορήθη το ίδιο πράγμα με τα ίδια λόγια. Μετά πέντε ημέρες κατελήφθη από πυρετό, και ενώ όλοι οι αδελφοί έκλαιαν διότι θα αποχωρίζονταν τέτοιο εκλεκτό και καλό αδελφό, και προσεύχονται, η ψυχή του Αντωνίου αναχώρησε με αγαλίαση προς τον Κύριο.
Στο ίδιο μοναστήρι ζούσε και ένας άλλος αδελφός που λεγόταν Μέρουλος. Ο Μέρουλος περνούσε τις ημέρες της επίγειας εξορίας με αφθονότατα δάκρυα και ελεημοσύνη. Η προσευχή ποτέ δεν έλειπε από το στόμα του, εκτός από τις ώρες του ύπνου και του φαγητού. Σε αυτόν λοιπόν φανερώθηκε κατά μια νυχτερινή οπτασία ότι Στέφανος από λευκά άφη κατερχόταν από τον ουρανό στην κεφαλή του. Μετά την αποκαλυπτική αυτή οπτασία αρρώστησε ο Μέρουλος και μέσα σε λίγο διάστημα με ψυχική χαρά και χωρίς καμιά αγωνία εξεδίμησε από τα επίγεια προς τα επουράνια. Αφού πέρασαν 14 χρόνια από το θάνατο του Μερούλου, ο σημερινός ηγούμενος της Μονής Πέτρος θέλησε να σκάψει τον τάφο του πλησίον του μνήματος του Μερούλου. Όπως δεν διηγείται ο ίδιος, καθώς εργαζόταν στο μέρος εκείνο, βγήκε από τον τάφο του Μερούλου μια ευωδία τόσο ισχυρή και βαθιά, σαν να είχαν μαζευτεί εκεί τα πλέον ευωδιαστά και μυρί προάνθη. Από αυτό το γεγονός γίνεται ολοφάνερο ότι η οπτασία που είδε ο Μέρουλος πριν πεθάνει ήταν αληθινή. Δεύτερο μέρος. Από το βίο του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Ζούσε κάποτε ένας γέρος ασκητής που καταγόταν από τη Βιθανία και ονομαζόταν Άρθυμος. Αυτός ασκήτευε σε ένα κελί που έκτισε πέρα από το Χήμαρο προς Ανατολάς απέναντι από τον πύργο που είχε ιδρύσει ο Μακάριος Σάββας. Σε αυτό το κελί επέρασε 30 ολόκληρα χρόνια. Μετά, κατά τα τελευταία του, αρρώστησε και έπεσε ο γέροντας στο κρεβάτι του πόνου. Όταν τον είδε σε αυτή την κατάσταση ο θαυμάσιος Σάββας, εξαντλημένο από την αρρώστια και τα βαθιά γερατιά, διέταξε να μεταφέρουν το γέροντα Άνθυμο σε ένα από τα κελιά της εκκλησίας για να μπορούν οι αδελφοί να τον επισκέπτονται και να τον εξυπηρετούν χωρίς πολύ κόπο. Και ο μεν Άγιος Σάββας αυτά διέτασε. Ο γέροντας όμως Άνθυμος δεν συμφωνούσε με την πρόταση αυτή του Σάββα και τις συνοδείες του. Να λοιπόν τι τους απήντησε. Έχω στηρίξει το θάρρος μου στο Θεό και επιθυμώ να πεθάνω στο μέρος εκείνο που από την αρχή κατοίκησα για άσκηση. Μετά την απάντηση αυτή του Ανθύμου, σηκώθηκε κάποτε τη νύχτα ο Σάββας για την ακολουθία του όθρου. Ενόμισε δε ότι άκουσε υμνοβία σαν να έψαλαν πολύ. Επειδή λοιπόν εσχημάτισε τη γνώμη ότι αναπέμπονταν οι καθιερωμένοι κατά των όθρων πρωινή ύμνη, απορούσε και συλλογιζόταν πως άρχισαν να ψάλουν τον όθρο χωρίς να πάρουν προηγουμένως την ευλογία του. Αμέσως τρέχει γρήγορα στο ναό, αλλά κατάπληκτο σε βρίσκει κλεισμένες τις πόρτες του ναού και γι' αυτό επιστρέφει στο κελί του. Αλλά και πάλι ακούει τις προηγούμενες φωνές να ψάλουν με απερίγραπτη γλυκύτητα. Διέκρινε δε καθαρά και το ψαλόμενο άσμα, το οποίο ήταν «Διελεύσομεν τόπος κοινής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορταζόντων». Αφού αντιλήφθηκε καλά από ποιο μέρος προερχόνταν η θαυμαστή αυτή ύμνη, αμέσως ξυπνά και διατάσσει το μοναχό που είχε ως υπηρεσία να κτυπά το τάλαντο, να συγκαλέσει με τα ρυθμικά χτυπήματα τους μοναχούς όπως ήταν συνήθεια. Σαν μαζεύτηκαν αμέσως όλοι οι μοναχοί, παίρνει μαζί του ο Μακάριος Σάββας μερικούς και έρχεται στο κελί του γέροντος Ανθύμου με θυμιάματα και λαμπάδες. Η ακουόμενη ύμνη προέρχονταν από το κελί του γέροντος. Όταν μπήκε στο κελί, δεν βρίσκουν κανένα άλλον εκτός μονάχα από τον γέροντα, ο οποίος ήδη είχε τελειωθεί εν Κυρίω. Τότε τον εναγκαλίζονται και τον ασπάζονται με ευλάβεια και αφού επετέλεσαν την κανονική ακολουθία εις αποφανόντα μοναχών, ενταφίασαν με συγκίνηση το ιερό σώμα του γέροντος Ανθύμου. Από την 8η υπόθεση του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου, δεύτερο μέρος, προς τον Διάκονον Πέτρο. Ζούσε κάποτε ένας νέος που ονομαζόταν Θεόδωρος. Αυτός ήταν πάρα πολύ ακατάστατος και ακολούθησε τον αδελφό του που ήταν μοναχός,
στο μοναστήρι από ανάγκη και όχι από προσωπική του κλίση και θέληση. Εάν κανείς του έλεγε κανένα λόγο καλό για τη σωτηρία του, αυτός, επειδή ήταν πάρα πολύ απίθαρχος, όχι μόνο δεν ήταν διατεθειμένος να εκτελέσει τη συμβουλή, αλλά ούτε καν να την ακούσει. Πολύ περισσότερο δεν δεχόταν ποτέ να γίνει μοναχός. Συνέβη λοιπόν ο νέος αυτός να προσβληθεί και αυτός στο μυρό από θανατηφόρο ασθένεια, ίσως να ήταν η λεγόμενη βουβονική πανόγης, και να φτάσει στο τέλος της ζωής του. Κοντά του συγκεντρώθηκαν όλοι οι αδελφοί του μοναστήριου. Καθώς δε τον έβλεπαν να τελειώνει σιγά σιγά, το σώμα του πλέον είχε παγώσει και είχε εναπομείνει στο στήθος του μονάχα λίγη θερμό της ζωής, άρχισαν να προσεύχονται με επιμονή χάριν αυτού και να παρακαλούν τον φιλάνθρωπο Θεό να τον εσπλαχνιστεί κατά την ώρα της εξόδου της ψυχής από το σώμα του. Ξαφνικά, ενώ οι αδελφοί προσευχόνταν, ο Θεόδωρος άρχισε να κραυγάζει με μεγάλη φωνή και να διακόπτει τις προσευχές των μοναχών και να λέει: «Φύγετε από κοντά μου, απομακρυνθείτε, διότι εγώ παραδόθηκα πλέον στο δράκοντα να με κατασπαράξει. Αυτός ο δράκοντας δεν μπορεί να με φάγει τελείως εξαιτίας της παρουσίας σας. Ήδη ολόκληρη η κεφαλή μου βρίσκεται μέσα στο στόμα του. Δώστε λοιπόν τόπο στην οργή αυτή, για να μην με βασανίζει περισσότερο, και αυτό που έχει να κάνει να το κάνει μια ώρα νωρίτερα, αφού είναι αποφασισμένο να με φάει αυτός ο δράκοντας. Γιατί να υπομένω και το μαρτύριο της αργοπορίας?» Μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά, κατατρόμαξαν οι αδελφοί και του είπαν: «Σφράγισε, αδελφέ, τον εαυτό σου με το σημείο του Τιμίου Σταυρού». Ο Θεόδωρος με σπαρακτική κραυγή απήντησε: «Θέλω να σφραγιστώ με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, αλλά δεν μπορώ, διότι το σάλιο του δράκοντα αυτού μου βαραίνει το χέρι». Μετά την απάντηση αυτή, ο μεν Θεόδωρος περιέπεσε σε λίθαργο, οι δε μοναχοί γονάτισαν στο έδαφος και άρχισαν με θερμά δάκρυα να προσεύχονται εντονότερα για τη λύτρωση του Θεοδόρου από τον φοβερό δράκοντα. Αφού επέρασε ένα διάστημα επίμονης προσευχής και δεήσεως των αδελφών, έξαφνα ο άρρωστος Θεόδωρος τεινάχθηκε επάνω και ανέκραξε με όλη τη δύναμη των πνευμών του: «Αδελφοί μου, ευχαριστήσατε το Θεό, διότι ο δράκοντας που μου είχε αρπάξει για να με κατασπαράξει έφυγε με τις προσευχές σας και καθόλου δεν μπόρεσε να σταθεί εδώ. Τώρα λοιπόν σας παρακαλώ με θερμότητα προσευχηθείτε να με συγχωρήσει ο Θεός για τις αμαρτίες μου. Κατόπιν από αυτό το φοβερό που μου συνέβη, είμαι έτοιμος να μετανοήσω και να εγκαταλείψω τελείως την κοσμική ζωή». Πραγματικά, αφού συνήθε και ανέκτησε τις δυνάμεις του, επέστρεψε μόνη του την καρδιά προς το Θεό και άλλαξε τελείως γνώμη, διότι ενθετήθη αποτελεσματικά με τη σοφρονιστική μάστιγα που του έστειλε ο Θεός. Αφού δε ευαρέστησε επί αρκετό διάστημα το Θεό, βγήκε η ψυχή του από το σώμα. Και ο μεν Θεόδωρος είδε τη μεταθάνατο τιμωρία για να ωφεληθεί. Άλλοι όμως, όπως ανέφερα προηγουμένως, βλέπουν τις μεταθάνατον τιμωρίες από τα πονηρά πνεύματα ενώ ακόμη αναπνέουν, και τις διηγούνται χάρη της δικής μας πνευματικής οικοδομής. Γι' αυτό και εκπνέουν αμέσως μετά τη διήγηση των φοβερών που είδαν. Προς απόδειξη αυτού θα διηγηθώ μια ιστορία. Κάποτε ζούσε ένας άνθρωπος που λεγόταν Χρυσαόριος, από τους πολύ σπουδαίους αυτού του κόσμου. Όσο όμως επολαπλασιάζονταν τα πλούτη του, τόσο περισσότερο επλούτιζε και στα πάθη. Εφούσκωρε από υπερηφάνεια, υποτασσόταν χωρίς αντίσταση στα πάθη της σαρκός, αγωνιζόταν να επισωρεύσει πολλά πλούτη και καταφλογιζόταν από το πάθος της φυλαργυρίας. Όταν όμως ευδόκησε ο Κύριος να θέσει τέρμα στα τόσα κακά αυτού, επέτρεψε να περιπέσει ο Χρυσαόριος σε θανατηφόρο ασθένεια. Όταν δε ήλθε στην τελευταία στιγμή της ζωής του και ενώ είχε τα μάτια του ορθάνυκτα, είδε να παραστέκουν μπροστά του πνεύματα φοβερά και σκοτεινόμορφα και να τον μεταφέρουν στις πύλες του Άδου. Άρχισε λοιπόν να τρέμει και να κυτρινίζει
και να περιλούεται με υδρότα. Εκράβγαζε δε με απόγνωση και κατατρομαγμένος ζητούται σε προθεσμία για να μετανοήσει. Εφώναζε δε με κραυγές έντονες και ταραγμένες το γιο του Μάξιμο, τον οποίον εγώ εγνώρισα αργότερα ως μοναχόν, όταν και εγώ ήμουν μοναχός, και του έλεγε: «Μάξιμέ μου, τρέξε, ποτέ δεν σου έκανα κακό, σώσε με με τη δύναμη της πίστεώς σου». Τότε ο Μάξιμος ταραγμένος και κλέβοντας αμέσως ήλθε κοντά του, μαζί δε με αυτόν και όλοι όσοι παρέμεναν στο σπίτι του Χρυσαωρίου. Ωστόσο κανείς από αυτούς δεν μπορούσε να ειδεί τα πονηρά πνεύματα που εξεδίαζαν τον Χρυσαώριο. Την παρουσία τους όμως συνεπέραναν από όσα έλεγε ο Πάσχων, από την οχρότητά του, από τον δρόμο που είχε, διότι από τη σκοτεινή μορφή των ενοχλούντων πονηρών πνευμάτων και το φόβο τους εστριφογύριζε εδώ και εκεί στο κρεβάτι του. Και άλλοτε στρέφοντας προς τα αριστερά έβλεπε μπροστά του εκείνους τους οποίους δεν μπορούσε ούτε να αντικρίσει. Άλλοτε στρεφόταν προς τον τοίχο, αλλά και εκεί τους έβλεπε να στέκονται μπροστά του. Αφού λοιπόν απελπίστηκε ότι ήταν δυνατό να γλιτώσει από αυτούς, άρχισε να κραυγάζει: «Τουλάχιστον δώστε μου διορία ως το πρωί, μία διορία ως το πρωί». Με αυτές δε τις κραυγές βγήκε η ψυχή του από το σώμα. Από αυτά γίνεται φανερό ότι όλα αυτά τα είδε ο Χρυσαώριος όχι για τον εαυτό του, αλλά για μας, για να τα μάθουμε, να φοβηθούμε και να διορθωθούμε. Διότι σε τι ωφέλησε το Χρυσαώριο η πρώτου θανάτου θέα των πονηρών πνευμάτων και η προθεσμία που εζήτησε και δεν έλαβε? Παρόμοιο περιστατικό διηγήθηκε σε μένα και ο πρασβύτερος της αδελφότητός μας, ο Αθανάσιος. Στο Εικόνιο, από όπου και αυτός κατάγεται, υπήρχε ένα μοναστήρι των Γαλατών, όπως ονομαζόταν. Σε αυτό εμόναζε κάποιος μοναχός, ο οποίος εθεωρείται από όλους ότι βρισκόταν σε υψηλά μέτρα αρετής και σεμνότητος. Όπως όμως έδειξε το τέλος του, η ζωή του βρισκόταν πολύ μακριά από τη φαινομενική αρετή που παρουσίαζε. Ενώ δηλαδή στα φανερά έδειχνε ότι νηστεύει μαζί με τους αδελφούς, κρυφά από αυτούς έτρωγε. Ο μοναχός αυτός κάποτε αρρώστησε και έφτασε στα τελευταία του. Μία μέρα, διαισθανόμενος ότι πλησιάζει το τέλος του, εφώναξε κοντά του όλους τους αδελφούς του μοναστηριού. Οι αδελφοί συγκεντρώθηκαν με μεγάλη προθυμία, περιμένοντας να ακούσουν από ένα τέτοιο ενάρετο ασκητή όπως τον ενόμιζαν, κάτι το μεγάλο και αξιοθαύμαστο τώρα που πέθαινε. Τότε εκείνος, περθώντας και τρέμοντας από το φόβο του, είπε: «Επιστεύατε ότι εγώ ενίστευα μαζί σας, ενώ κρυφά από σας έτρωγα, και να τώρα, παραδόθηκα στο φοβερό δράκοντα για να με φάει. Αυτός δε ο φοβερός δράκοντας έδεσε με την ουρά του τα πόδια μου και τα γόνατά μου, την δε κεφαλή μου την έχει βάλει μέσα στο στόμα του, ενώ με επιπηλίζει και ξεριζώνει από μέσα την ψυχή μου». Αφού δε είπε αυτά, αμέσως πέθανε, χωρίς να του επιτραπεί να ζήσει λίγο, ώστε να μπορέσει με τη μετάνοια να ελευθερωθεί από εκείνο το δράκοντα. Και από το περιστατικό αυτό γίνεται ολοφάνερο ότι είναι το φρικτό αυτό όραμα για ψυχική ωφέλεια μόνον αυτών που το άκουσαν, εφόσον ο ίδιος, αν και φανέρωσε τον εχθρό στον οποίο παραδόθηκε, εν τούτης δεν μπόρεσε να τον αποφύγει. Τρίτο μέρος, από τη διήγηση των περιοδιών του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο Μέγας Απόστολος Θωμάς πουλήθηκε από τον Κύριο στον έμπορο Αμβάνη σαν δούλος πάρα πολύ ικανός στην τέχνη του οικοδόμου. Μαζί με τον έμπορο Αμβάνη έφτασε στη χώρα των Ινδιών. Εκεί τον οδήγησαν μπροστά στο βασιλιά της χώρας. Ο βασιλιάς τον ερώτησε με ενδιαφέρον για την τέχνη του και ο Απόστολος Θωμάς τον διαβεβαίωσε ότι είναι από τους αρίστους οικοδόμους και του εξέθεσε αρκετά για την τέχνη του αυτή. Πραγματικά, από τα όσα είπε για την τέχνη, εθεωρήθη από εκείνους που τον ακούσαν αξιόλογος αρχιτέκτον. Γι' αυτό και ο βασιλιάς του εμπιστεύεται άφθονα χρήματα για να του κτίσει λαμπρά παλάτια σε κάποιο τόπο της εξουσίας του. Ο Απόστολος Θωμάς, μόλις έλαβε τα χρήματα του βασιλέως, έτσι όπως ήσαν άφθονα,
τα εμοίρασε όλα στους φτωχούς και σε όσους είχαν ανάγκη. Μετά από λίγο χρόνο ο βασιλιάς έστειλε αντιπροσώπους στο μέρος όπου όρισε να κτιστούν τα παλάτια για να ειδούν την οικοδομή. Κατάπληκτος όμως έμαθε από τους αντιπροσώπους του όταν επέστρεψαν ότι ο Θωμάς ούτε τα θεμέλια δεν είχε βάλει στην οικοδομή και ότι όλα τα χρήματα που του εμπιστεύθηκε ο βασιλιάς τα διεμοίρασε στους φτωχούς. Άναψε τότε από το θυμό του ο βασιλιάς και διέταξε να δέσουν αμέσως πιστάγκωνα τον Απόστολο και να τον οδηγήσουν μπροστά του. Μόλις η διαταγή του βασιλιά εκτελέστηκε γρηγορότερα και από το λόγο και εμφανίστηκε μπροστά του ο Απόστολος Θωμάς, του λέει με ασυγκράτητο θυμό: «Μια έκτισε στο παλάτι?» «Ναι», απήντησε με ηρεμία ο Απόστολος Θωμάς, «και μάλιστα πάρα πολύ ωραίο». «Εμπρός λοιπόν», είπε αυστηρά ο βασιλιάς, «πάμε να το ειδώ». «Δεν είναι δυνατόν, βασιλιάς, αυτή εδώ τη ζωή να ειδείς το ανάκτορο που σου ετοιμάζω. Μετά την αναχώρησή σου όμως από τον κόσμο αυτό θα το ειδείς και θα το απολαύσεις με μεγάλη χαρά και αγαλίαση», απήντησε ο Απόστολος. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Θωμά, ο βασιλιάς Γουνδαφόρος, αυτό ήταν το όνομά του, τα θεώρησε σαν κοροϊδία και δεν επίστεψε ότι είναι αληθινά. Εν τω μεταξύ πληροφορήθηκε ότι ο Απόστολος Θωμάς ήταν φτωχός και δεν είχε τίποτε για να του κατασχέσει. Αφού λοιπόν έχασε τις ελπίδες του ότι θα μπορέσει να του επιστρέψει τα χρήματα, σκέφτηκε υπό το κράτος της οργής ότι μόνο ο θάνατος του Αποστόλου Θωμά θα ικανοποιήσει το θυμό του. Γι' αυτό διέλεξε να τον γδάρουν ζωντανό και ύστερα να τον ρίξουν στη φωτιά για να καεί. Αλλά εκείνος ο οποίος πραγματοποιεί τα πάντα με την παντοδυναμία του και τα εναρμονίζει προς το θείο του θέλημα, προφθάνει επικαίρως και μεταβάλλει τον ρυθμό των γεγονότων με ένα θανατηφόρο ατύχημα του Γαβ, ο οποίος ήταν αδελφός του βασιλιά Γουνδαφόρου. Και ειδού πως συνέβη. Ο Γαβ αυτός λυπήθηκε περισσότερο από τον αδελφό του, τον βασιλιά, από την αποτυχία της ανοικοδομήσεως των παλατιών και οργισμένος περισσότερο αυτός εναντίον του Αποστόλου, ο οποίος δήθεν τους κορόιδεψε, εξεδίαζε τον βασιλιά να τιμωρήσει το Θωμά. Εν τω μεταξύ όμως πέθανε. Ο θάνατος όμως του Γαβ έγινε αιτία να ματαιωθεί ο θάνατος του Αποστόλου Θωμά. Από το μέγεθος της συμφοράς από το θάνατο του Γαβ λησμόνησαν τον κατάδικο και ασχολούνταν με την εκφορά του νεκρού Γαβ. Αλλά ποιο καταπληκτικό θαύμα θαυματουργεί και εδώ ο Θεός, ο οποίος δεν επιθυμεί το θάνατο του αμαρτωλού έως ότου να επιστρέψει από την αμαρτία του και να ζήσει τη ζωή της αρετής. Μόλις πέθανε ο Γαβ, παρέλαβαν την ψυχή του άγγελοι και έδειχναν σε αυτή τις αιώνιες και άφθαρτες διαμονές που υπάρχουν στον άλλο κόσμο για όσους σώζονται από την αμαρτία. Η ψυχή τότε του Γαβ κυριεύει από την ωραιότητα, το μέγεθος και την εξαιρετική λαμπρότητα μιας τέτοιας ουράνιας επάπλεως που εξεχώριζε από όλες τις άλλες και άρχισε επίμονα να παρακαλεί τους οδηγούς αγγέλους να την αφήσουν να κατοικήσει σε ένα από τα μικρότερα δωμάτια της. Οι συνοδοί όμως άγγελοι δεν συγκατέλευαν σε αυτή την παράκληση, ισχυριζόμενοι ότι έπαυλη σε αυτή ανήκει στον αδελφό του Γουνδαφόρο και ότι την έκτισε προς χάρη του κάποιος ξενομερίτης, Θωμάς ονομαζόμενος. Μόλις πληροφορήθηκε αυτό ο Γαβ, άρχισε με μεγαλύτερη θερμότητα να οικετεύει τους συνοδούς αγγέλους να του επιτρέψουν να ξαναγυρίσει στον κόσμο για να αγοράσει τη λαμπρή αυτή έπαυλη από τον αδελφό του. Τι έγινε λοιπόν μετά από αυτό? Εκείνος, με το νεύμα μόνο του οποίου κινούνται τα πάντα, ευδόκησε να επιστρέψει και πάλι η ψυχή του Γαβ στο νεκρό σώμα για να λυτρωθεί και ο Απόστολος από το θάνατο, αλλά και πολλές ψυχές να σωθούν με το θαύμα της Αναστάσεως του νεκρού Γαβ. Ενώ λοιπόν εσαβάνωναν τον νεκρό Γαβ, έξαχνα βλέπουν αυτοί που είχαν τη φροντίδα του ενταφιασμού ότι το άψυχο σώμα άρχισε σιγά σιγά να ζωογονείται. Αμέσως κατάπληκτοι έτρεξαν και ανέφεραν στο βασιλέα Γουνδαφόρο αυτό το πρωτάκουστο γεγονός.
Κατάπληκτος ο βασιλιάς έτρεξε δρομέως πλησίον του νεκρού αδελφού του και ότου θαύματος, ο μέχρι τη στιγμή εκείνης νεκρός γάμ, σαν να ξυπνούσε από ύπνο, ανοίγει τα σφραγισμένα από το θάνατο χείλη του και άρχισε επίμονα να παρακαλεί τον αδελφό του λέγοντας: «Αν με αγαπάς αδελφέ μου, έχω την αξίωση από σένα να μου πουλήσεις το ωραίο παλάτι που σου έκτισε στον ουρανό ο χριστιανός Θωμάς». Ακούγοντας με προσοχή αυτά τα λόγια ο βασιλιάς, αντιλήφθηκε καλά τη σημασία τους και ανεγνώρισε ότι ο Απόστολος Θωμάς ήταν πράγματι Απόστολος του Θεού και ότι ο Θεός τον οποίο εκείρησε ο Απόστολος Θωμάς ήταν πράγματι αληθινός και φιλάνθρωπος. Αμέσως η ψυχή του εφωτίστη από τη λαμπρότητα της πίστεως και απάντησε στον αδελφό του: «Αδελφέ μου, δεν μπορώ να σου πουλήσω εκείνο το κτήμα του οποίου η απόκτηση δεν επιτυχάνεται τόσο εύκολα. Απέναντίας, θεωρώ ευκολότερο να έρθω να το παραλάβω, να συστήσω δε και σε σένα τον τεχνίτη του, ο οποίος κατά θεία πρόνοια ζει ακόμη, και εκείνος θα νοικοδομήσει προς χάρη σου παρόμοιο ανάκτορο». Αμέσως δε διέταξε να παρουσιάσουν μπροστά του το Θωμά, τον οποίο εντωμεταξύ απελευθέρωσε από τη φυλακή και τα δεσμά. Στην εμφάνιση του Αποστόλου και οι δύο αδελφοί έπεσαν στα πόδια του και τον παρακαλούσαν να συγχωρήσει σε αυτούς την αμαρτία που διέπραξαν εις βάρος του, εν αγνία τους όμως, και να κηρύξει στη χώρα τους τον άγνωστον Θεόν και τα προστάγματά του, άγνωστον για αυτούς, για να ζήσουν τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους σύμφωνα προς το θέλημά του και έτσι να επιτύχουν τα αιώνια και αόρατα αγαθά, τις εικόνες των οποίων βεβαίως και τους τύπους αξιώθηκε να προείδει ο γάμος. Με κατάπληξη άκουσε όλα αυτά ο Απόστολος Θωμάς και θαύμασε το βάθος της θείας προνοίας. Αμέσως δε ευχαρίστησε όπως έφερε το Θεό και τους κατήχησε. Εν συνεχεία τους εβάπτισε όλους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εβάπτισε δε και άλλα ρύθμιτα πλήθη ινδών, οι οποίοι επίστευσαν στο Θεό από το θαύμα το οποίο έγινε. Απόστολε Άγιε Θωμά, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, είναι απτεσμα των αφεσίν, παρασκήτες ψυχές ημών.